Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπίτι της ελληνικής ομογένειας, στο σπίτι του ελληνισμού. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα είστε μαζί μας στην εκστρατεία ενημέρωσης, την οποία διεξάγουμε μπροστά στις σημαντικές ιστορικές εξελίξεις όσον αφορά το Σκοπιανό ζήτημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε μια κατάμεστη αίθουσα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτή η κίνηση, η οποία ξεκίνησε από την Βοστόνη και συνεχίστηκε στη Φιλαδέλφεια, έχει εξίσου μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη επιτυχία και στη Νέα Υόρκη και θα συνεχιστεί στο Σικάγο και στο Πίτσπουργκ, αλλά και στο Ντένβερ του Κολοράντο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή το να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον ελληνισμό και να μπορούμε όλοι μαζί να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε, όλοι μαζί να στέλνουμε ένα μήνυμα το οποίο θα πάει στην Ελλάδα, ότι η ομογένεια όχι μόνο δεν αδιαφορεί, αλλά η ομογένεια εξίσου, αν όχι περισσότερο, ενδιαφέρεται και η ομογένεια είναι αποφασισμένη να στείλει τη δική της βροντερή φωνή προς όλους αυτούς οι οποίοι έβαλαν ως σχέδιο το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ένα κείμενο και όχι συμφωνία, το Πρεσπών, το οποίο δεν στέκει ούτε ιστορικά, ούτε λογικά, ούτε εθνικά, σε καμία περίπτωση. Εμείς ως Παμακεδονική Ένωση Αμερικής νιώθουμε τυχεροί, γιατί στον αγώνα αυτόν, από την πρώτη στιγμή, έχουμε κοντά μας την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, μαζί στα συλλαλητήρια τα οποία ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, με τον Πέτρο τον Γαλάτουλα, όταν έκαιγε η μπάλα και κάποιοι δεν πιστεύανε σε αυτό το κίνημα, εμείς το νομίζαμε και κατεβήκαμε στην Ελλάδα. Και τώρα και με τον πρόεδρο τον Κυριάκο Μεϊμάρογλου, είμαι σίγουρος θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία και είμαι σίγουρος ότι θα γράψει ιστορία ο κόσμος απέναντι σε αυτούς που θέλουν να σβήσουν την ιστορία. Απέναντι σε αυτούς που θέλουν να διαγράψουν την ιστορία. Η Μακεδονία δεν ανήκει στους εθνομηδενιστές και τη Μακεδονία όλοι εμείς, γιατί είναι η ώρα της κρίσης, όσοι ζωντανοί λέει ο ποιητής, τη Μακεδονία την παραλάβαμε από τους νεκρούς μας, τη Μακεδονία την παραλάβαμε από τους αγωνιστές μας, τη Μακεδονία την παραλάβαμε από όλους αυτούς οι οποίοι έχησαν αίμα για αυτά τα εδάφη και αυτή τη Μακεδονία είμαστε υποχρεωμένοι να την παραδώσουμε μέχρι τελευταίας ρανίδας χώματος στα παιδιά μας. Ο αγώνας όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του δασκάλου, τον οποίο όχι μόνο τιμούμε, αλλά νιώθουμε τυχεροί που συνεργαζόμαστε, δεν ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι για τη νίκη. Και σε κάθε νίκη πρέπει να είσαι αποφασισμένος για αυτήν, για να την καταφέρεις. Δεν χαρίζουμε τίποτα. Όλοι μας εδώ, βλέπω, είμαστε εξίσου φασίστες, εξίσου ακροδεξιοί, εξίσου ψεκασμένοι, αλλά ξέρετε κάτι, θα με πείραζε αν με λέγαν προδότη. Αν με λένε πατριώτη, δεν με πειράζει και ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουμε, όπως λέει πάντα ο Πέτρος ο Γαλάτουλας, ποτέ δεν έχουμε κόμμα, ποτέ δεν έχουμε χρώμα, ποτέ δεν έχουμε ομάδα, μόνο κόμμα, μόνο χρώμα, μόνο ομάδα είναι η Ελλάδα. Και για αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε τον αγώνα μας. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην διοργάνωση αυτής της τεράστιας εκστρατείας, η οποία παίρνει τη μορφή φαινοστιβάδας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε έναν άξιο άνθρωπο, την ώρα που οι διανοούμενοι κρύβονται πολλοί από αυτούς, την ώρα που οι άνθρωποι του πνεύματος, την ώρα που οι καλλιτέχνες, την ώρα που οι αθλητές, κάποιοι εξ αυτών κρύβονται, γιατί δεν θέλουν να χάσουν την πελατειακή του σχέση, υπάρχουν άνθρωποι που
τολμούν και βγαίνουν στην πρώτη γραμμή. Και είμαι σίγουρος ότι την ιστορία δεν τη γράφουν οι απότες και αυτοί που κρύβονται, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και αυτοί που δεν φοβούνται τις συνέπειες και τις απειλές και τους εκβιασμούς. Θέλω λοιπόν, ως πάμε και τον Ικένωση Αμερικής, να ευχαριστήσω θερμά την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζωνος Νέας Υόρκης που συνδιοργανώνει μαζί μας αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον καινούριο οργανισμό, ο οποίος όμως θα γράψει τη δική του ιστορία, καθώς καλύπτει κενά τα οποία δημιούργησαν αυτοί που έχουν ευθύνες για το ότι η ομογένεια ή ο ελληνισμός δεν μπορούσε να συντονιστεί, το Hellenic American Senate, το οποίο είναι πρόεδρος ο Πέτρος ο Γαλάτουλας και είναι ένας τριτοβάθμιος οργανισμός, ο οποίος θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον για καλό σκοπό. Έχουμε καλές ειδήσεις από Ελλάδα. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μετράει είναι ότι σήμερα εδώ είμαστε για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα για ποιο λόγο φωνάζουμε, για ποιο λόγο αντιστεκόμαστε, για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε. Και αυτό θα το συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον χορηγό επικοινωνίας αυτής της εκστρατείας. Από την πρώτη στιγμή είναι κοντά μας ο Νίκος Οφίλας και ο Ελλάς ΕΦΕ. Γιατί μετράει το ποιοι μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Αυτοί οι οποίοι κρύβονται σίγουρα θα πληρώσουν όταν έρθει η ώρα. Θέλω λοιπόν ένα χαιρετισμό από τον Πέτρο Γαλάτουλα, από το Hellenic American Senate, έναν οργανισμό που σίγουρα. Ωραία, να πάμε πρώτα στην Ομοσπονδία, μάλλον στο δευτεροβάθμιο οργανισμό. Ο Κλειάρχης ο Μεϊμάρογλου είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τον ευχαριστούμε γιατί είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε όπως πρέπει και όσο πρέπει. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί ομογενείς, σας καλωσορίζουμε στο Σαφράκι Κέντρο. Εσείς που αφήσατε τη θαλπορή του σπιτιού σας και να έρθετε εδώ για να ακούσετε μια καλή ομιλία. Η Ομοσπονδία στη συνεργασία με το Μακεδονική και το Senate of Hellenic American Organization κάνει αυτή την εκδήλωση. Ο κύριος ομιλητής της απόψης βραδιάς είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός, του Πανεπιστημίου της Θράκης. Είναι ένας επιφορτισμένος και αξιόλογος και καταρτισμένος ομιλητής, ο οποίος κατέχει το αντικείμενο και τις πτυχές της συνθήκης των Πρεσπών. Τον άκουσα πριν δύο μήνες περίπου στο Μακεδονικό και εντυπωσιάστηκα. Και εσείς θα εντυπωσιαστείτε και θα δείτε ότι θα θέσει και πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξέρετε ότι στο τέλος αυτής της εκδηλώσεως θα έχουμε ορισμένες. Θα δοθεί τον πρόεδρο σας να θέσετε ορισμένες ερωτήσεις και θα σας παρουσιάσω να μην είναι οι ίδιες ερωτήσεις. Να είναι διαφορετικές η μία από την άλλη. Και να μην αρπαγεί. Θα ήθελα επίσης να γνωρίσω τους πρώην προέδρους, όπως έχουμε εδώ τον κύριο Πέτρο Γαλάτο και την είναι αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ηλία Σαντζελίδη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το οποίο είναι απόψε παρόν. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω το δεξιά του κύριο καθηγητή εδώ πέρα, τον Θανάση Μπίτα, ο οποίος παρουσιάζει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον τύπο και τους αντιπροσώπους. Επίσης να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή βραδιά και ελπίζω μετά από σήμερα θα πάρετε θα κάνετε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση τι είναι αυτή η συνθήκη των Πρεσπών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεϊμάρογλου. Θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη συλλόγων που έχουμε εδώ πέρα μαζί μας. Δεν έχει σημασία αν κάποιος δεν είναι Μακεδόνας. Τις ώρες του αγώνα είμαστε όλοι Μακεδόνες. Τις ώρες του αγώνα για την Κύπρο μας είμαστε όλοι Κύπροι. Και μακάρι να μην χρειαστεί να γίνουμε όλοι Θρακιώτες, θα είμαστε όλοι βορειοεπιρώτες για τον ήρωα Κώστα Κατσίπα. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι όλοι μαζί ενωμένοι είναι η ισχύς εν τη ενώση. Θέλω να αναγνωρίσω
Και έναν εξαίρετο συνάδελφο δημοσιογράφο από Ελλάδα, τον Νίκο τον Χιδηρόγλου, ο οποίος είναι από τους εναπομείναντες πατριώτες δημοσιογράφους, από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το θάρρος της γνώμης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί εδώ πέρα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του υπάρχουν Συμβουλίου της Παμακεδονικής, τον πρώην πρόεδρο της Παμακεδονικής, που είναι μαζί μας ο κ. Στεφανίδης. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους, τον Πάλι τον Σαντζόγλου, τον Ξόλου τον Αθανασάτο, τον Κόφα τον Πέι, τον καλοφύλλο τον κύριο Σερέτη και βέβαια τον κύριο Κούση. Και θέλω να δώσω το λόγο στον Πέντρο τον Γαλάτουλα, με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά αγώνες σκηνή. Και δεν σας κρύβω ότι όταν την Τετάρτη Φεβρουαρίου ήμασταν πάνω σε εκείνη την κερκίδα δίπλα στο μεγάλο Μίκη Θοδωράκη, βλέποντας τον Πέτρο δίπλα, ένιωθα ότι είμαι σπίτι μου, ένιωθα ότι έχω έναν δικό μου άνθρωπο και αυτό μας έδινε δύναμη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι είστε απόψε εδώ να διδαχθούμε από τον κύριο Λιγερό, διότι πολλοί σε διάφορες συζητήσεις δεν ξέρουν τα πράγματα ακριβώς πώς είναι. Και δεν είναι σωστό να υποπίπτουμε σε λάθη. Αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Ο κύριος Λιγερός είναι ένας αναλυτής με δύναμη λόγου και παρουσία, ο οποίος πάει ενάντια στο κύμα των καιρών. Διότι καλά είπε ο Δημήτρης ότι μερικοί είναι μέσα σε γυάλινα κλουβιά. Αυτοί που ήταν είναι στην πρώτη γραμμή έχουν εκρηφθεί για να αποκομούν διάφορα ωφέλη. Η Ελλάδα όμως ποτέ δεν σώθηκε και από αυτούς. Σώθηκε από τον απλό λαό. Έχουμε το θέμα το μακεδονικό. Εγώ πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε. Καμία προσπάθεια δεν πάει κανένα. Ο σταλαχτήτης είναι λίγο νερό, το οποίο όμως πέφτει στο γρανίτι και μετά από χρόνια το τρυπάει. Κανένας αγώνας δεν θα πάει χαμένος. Ούτε για τη Μακεδονία μας, ούτε για τη Βόρεια Ήπειρο, την οποία επισκέφθηκα πρόσφατα. Και για να είναι κάποιος να γίνει πιο Έλληνας, πρέπει να επισκεφθεί τη Βόρεια Ήπειρο. Πιστέψω και αυτό που σας λέω. Ήταν μια ελληνική περιοχή, πλήρως εγκαταλελειμμένη από το ελληνικό κράτος και από όλες τις κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις την έχουν εγκαταλείψει. Πήγα στο σπίτι του εθνομάρτυρα Κατσίφα. Ούτε γύρια δεν πηγαίνουν πάνω από τους δρόμους που υπάρχουν. Εδιώξαμε τον κόσμο τους νέους από εκεί και φύγαμε γέρους, οι οποίοι όμως τους βλέπεις ότι η ψυχή τους είναι ελληνική, μπορεί να υπάρχει ο φόβος. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε τους βορειοπυρώτες. Πρέπει όλοι να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Και το ίδιο πρέπει να προσέχουμε τον Πόντο. Οι Πόντοι είναι εδώ, βλέπετε. Είναι Πόντοι, είναι βορειοπυρώτες, εγώ τους ξέρω πλέον ένα-ένα και με το όνομά τους. Διότι με πονάνε αυτά τα πράγματα. Με πονάνε οι αλήθωρες πατρίδες μας. Θέλω να ευχαριστήσω και ένα καλό μου φίλο που μεγαλώσαμε μαζί, τον κύριο Φίνα, ο οποίος σε μια περίοδο που τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και οι πατριώτες λέγονται φασίστες, έχει κρατήσει το σταθμό πολύ ψηλά. Νίκο, είσαι από τα σπάνια φαινόμενα, όπως και ο αγαπητός μου ο φίλος ο Νίκος, με τον οποίο μας συνδέει μία φιλία πολλά χρόνια. Όποτε πάω στην Ελλάδα, από τα πρώτα άτομα που θα δω θα είναι ο κύριος Χιδήρο μου. Σας λέω, είναι πολύ καλός φίλος και ένας πάρα πολύ καλός και φλογερός πατριώτης. Τέλος, εγώ θέλω να σας υποσχεθώ ότι σε αρχικά θέματα, όπως ήμουν, θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή. Όπου και είναι αυτό το εθνικό θέμα, είναι Αιγαίο, είναι Βόρεια Ήπειρο, είναι Πόντος, ή είναι το θέμα της Μακεδονίας, Κύπρο. Και η Κύπρος βεβαίως, η Κύπρος
η οποία παρά τις υποσχέσεις κάθε φορά παραμένει υπόδουλη, αλλά πιστεύουμε ότι και αυτή θα απελευθερωθεί. Είναι ζήτημα χρόνου, διότι το δίκαιο νικάει πάντα. Η Ελλάδα είναι η χώρα του Θεού και έτσι θα τη χειριστεί. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και να βάλουμε στο μυαλό αυτά που θα πει ο κ. Λιγερός, ο οποίος, όπως είπα, είναι ένας ικανός αναλυτής, από τους πιο ικανούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναγνωρίσω, επειδή μιλήσαμε για τύπο, και τον Ανδρέα τον Χατζιωάννου, ο οποίος είναι σημαντικό κεφάλαιο. Και θέλω να καλέσω στο βήμα τον Θανάση Τοπίτα, ο οποίος, Θανάσης, θα κάνει μια εισαγωγή. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τον δικό του αγώνα, είναι αντιπρόεδρος του Αλεξάνδριο Ίδρυμα, με έδρα την Πιερία, στους πρόποδες εκεί του Ολύμπου, μια μαγευτική περιοχή, εκεί όπου επίσης γράφεται η ιστορία. Όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι, όλοι οι οργανισμοί είμαστε ενωμένοι. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον κύριο Θανάση Πίτα, καθηγητή και συγγραφέα εδώ στο Βήμα. Κύριε Πίτα. Θα μου επιστρέψετε αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να τα αναλύσω καθιστός. Μόνο τρώω καθιστός στο τραπέζι. Όταν μιλώ για την Ελλάδα, θέλω να είμαι όρθιος. Και απόψε θέλω να μιλήσω για την Ελλάδα της Ελλάδας, τη Μακεδονία. Πατριώτες μου, η ιστορία των Ελλήνων είναι μια καταγραφή αγαθοεργιών προς την ανθρωπότητα. Όμως, δεν καταλάβαμε πως η κληρονομιά μας χρειάζεται μόχθο και φροντίδα για να συνεχίσουμε να τη δικαιούμαστε. Σήμερα, με λύπη μου βλέπω πως την παθητική συνθηκολόγηση τη βαφτίσαμε θρίαμβο. Την ντροπή τη βαφτίσαμε περηφάνεια. Την κοινωνική κατάρρευση την ονοματίσαμε πολιτικό κατόρθωμα. Όλα αυτά κουρελιάζουν τη συλλογική μας αξιοπρέπεια. Θέλω εδώ στη Νέα Υόρκη να αναφερθώ εν ολίγης, δεν θα σας κουράσω, στην προσωπικότητα ενός Έλληνα που αποτελεί θησαυρό, ιστορικό θησαυρό, για να τονίσω, να θεριέψω, να σταθεροποιήσω, να αναφτερώσω την αυτοπεποίθησή μας. Ο Αλέξανδρος, μια άλλη άποψη. Alexander, another point of view. Μια τέτοια προσωπικότητα όπως ο Αλέξανδρος περιβάλλεται αναπόφευκτα από ιδιαίτερη αύρα. Τα θρηλυκά εγχειρήματα και οι καταπληκτικές περιπέτειές του τον απομακρύνουν από την ιστορική και ανθρώπινη διάσταση και τον φέρνουν κοντά στη μυθική και θεία πλευρά του. Είναι ο Αλέξανδρος
και βλέπετε το επαναλαμβάνω, γιατί μ' αρέσει να τα ακούω, είναι ο Αλέξανδρος ένας μοναδικός και πολυδιάστατος πρωταγωνιστής όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, αλλά της παγκόσμιας ιστορίας. Αποδεικνύεται φιλόσοφος με βάση αυτά που είπε, αυτά που έπραξε, αυτά που δίδαξε. Ποια. Έμαθε στους Ιρκανούς, στα βάθη της Ασίας, να τελούν γάμους. Δίδαξε στους Αραχωσίους να καλλιεργούν τα χωράφια. Έπεισε τους Σογδιανούς να τρέφουν και να μην σκοτώνουν τους γέρους γονείς τους. Και τους Πέρσες να σέβονται και να μην παντρεύονται τις μητέρες τους. Τους δε σκύθες να θάβουν και να μην τρώνε τους νεκρούς. Εξημέρωσε την Ασία ώστε ο Όμηρος, τα πρώτα μεγάλα έπη του κόσμου, να γίνουν προσφυλές ανάγνωσμα, το αγαπημένο βιβλίο των Περσών και των Σουσιανών και των Γεδροσίων, έτσι ώστε αργότερα τα παιδιά όλων αυτών των βάρβαρων λαών να παίζουν τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή και του Εσχύλου. Έκτισε πάνω από 70 πόλεις μέσα σε βαρβαρικά έθνη. Γέμισε την Ασία με ελληνικά ήθη και επιβλήθηκε στον άγριο και θηριώδη τρόπο ζωής, ώστε να γίνουν αυτοί όλοι οι βάρβαροι περισσότερο ευτυχισμένοι. Όλοι αυτοί που υποτάχθηκαν παρά αυτοί που ξέφυγαν από την κυριαρχία του. Φαντάσου έναν νικητή να σε υποχρεώνει να ζεις ευτυχισμένος. Έναν κατακτητή να δίνει. Ποιο είναι το μότο που κυριαρχεί σήμερα στις μοντέρνες, στις προηγμένες, στις εξελιγμένες κοινωνίες? The winner takes it all. Καθόρισε όλοι να θεωρούμε πατρίδα την οικουμένη, καθόρισε να θεωρούνται συγγενείς οι ενάρετοι και βάρβαροι οι κακοί. Κάποιος να είναι Έλληνας, έλεγε, από την αρετή του και βάρβαρος από την κακία του. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν κατακτητής, ήταν φιλόσοφος. Γιατί δεν διανοήθηκε να εξασφαλίσει πλούτη και πολυτέλεια για τον εαυτό του, αλλά ομόνοια και ειρήνη για όλους τους ανθρώπους, και πάντα έλεγε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μας, αυτή που ξεχάσαμε. Ουκ, έλεγε, ουκ εν τη κτήση των αγαθών, αλ εν τη χρήση το μέγα εστί. Στα νέα ελληνικά, γιατί είπαμε, ξεχάσαμε τη γλώσσα μας. Το μεγαλείο δεν είναι στην κτήση των αγαθών, το να αρπάξουμε να πάρουμε λεφτά, αλλά στη χρήση τους. Στα συμπόσια, εκεί που τρώγανε οι Μακεδόνες, γινόταν συζητήσεις και κριτική για τους στίχους του Ομήρου. Κάποιοι είπαν ότι οι Μακεδόνες δεν μιλούσαν ελληνικά και θέλουν
να μας περάσουν μια άλλη γλώσσα σαν μακεδονική. Όμως, βλέπετε, στα συμπόσια κριτικάρανε τους στίχους του Ομίρου, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά κοιτάξτε πόσο επίπεδο είχαν αυτοί οι πολεμιστές, οι στρατηγοί, που να κριτικάρουν τους στίχους του Ομίρου. Σήμερα δεν τολμούν οι φιλόλογοι να ανοίξουν κουβέντα για τον Όμηρο. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, όχι όλοι, αρκετοί. Ενώ οι άλλοι έλεγαν αυτός ο στίχος είναι ωραίος, αυτός ο στίχος είναι ωραίος, τι έλεγε ο... ποιον διάλεγε ο Αλέξανδρος. Αμφότερον, αγαθώστε, κρατερός τεχνητής. Πρέπει να είμαστε, λέει, και τα δυο. Αγαθός, δηλαδή ενάρετος και κρατερός, δυνατός, εχνητής, δηλαδή πολεμιστής. Αγαπούσε τη φιλοσοφία. Κάποτε πήγε να επισκεφθεί τον Διογέννη τον φιλόσοφο. Κάπου θα το θυμάστε, λιάζονταν εκεί. Τι θέλεις να σου δώσω, του λέει. Και λέει αυτός, παραμέρισα τον ήλιο, μου κρύβεις τον ήλιο. Λοιπόν, και τι είπε ο Αλέξανδρος. Ήμι Αλέξανδρος ήμιν, Διογέννης αν ήμιν. Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να είμαι ο Διογέννης. Δηλαδή, θα ασχολούμουν με τη φιλοσοφία, αν δεν φιλοσοφούσα με τα έργα μου. Τι βλέπουμε στον Αλέξανδρο? Το πολεμικό να είναι φιλάνθρωπο. Το ισχυρό, πράο. Το δαπανηρό, οικονομικό. Το εριστικό, συμφιλιωτικό. Το ερωτικό, συνετό. Το ελεύθερο, όχι αδρανές. Το επίπονο, το κουραστικό, όχι απαρηγόρητο. Στην εποχή του υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνες. Κάποιος Θεασσαλός και κάποιος Αθηνόδωρος. Γράφανε τραγωδίες και κάνανε μια φορά έναν διαγωνισμό. Ο Θεσσαλός ήταν πολύ φίλος του Αλέξανδρου. Όμως δεν έκανε παρέμβαση στην κριτική επιτροπή που την αποτελούσαν στρατηγοί και κέρδισε ο Αθηνόδωρος. Τι είπε ο Αλέξανδρος? Εβουλόμηναν θα ήθελα μάλλον περισσότερο απολολεκένε να είχα χάσει μέρος της βασιλείας μου, κομμάτι από τη βασιλεία μου, ή θεταλών επειδή ηττημένων, παρά να δω τον φίλο μου, τον Θεσσαλό, ηττημένο, να έχει χάσει. Όμως τι έκανε? Δεν παρενέλησε στους στρατηγούς για να αλλάξει την απόφαση. Γιατί πίστευε ότι πρέπει να επιβάλλεται σε όλα τα άλλα, αλλά να υποχωρεί μπροστά στο δίκαιο. Ήταν ένας κιθαρδός ο Αριστόνικος, ο οποίος πολέμησε και σκοτώθηκε στη μάχη. Τι έκανε ο Αλέξανδρος? Έδωσε διαταγή και στήσανε ένα μνημείο στους Δελφούς με το ξύφος αλλά και την κιθάρα δίπλα, τιμώντας έτσι τον καλλιτέχνη και κυρίως τη μουσική που εμπνέει ανδρεία και γεμίζει με ενθουσιασμό και οργή. Κάποτε ήρθε ένας άλλος καλλιτέχνης, ο Στασικράτης, και του λέει, «Βασιλιά, εγώ θέλω να φτιάξω κάτι για σένα που να μείνει αιώνια». Ο Άθος το βουνό, στο Άγιον Όρος, υψώνεται πανύψηλος και εξαιρετικά περήφανος
έχοντας συμμετρικά πλάτη και ύψη και πτυχώσεις και μπορεί με κάποια καλλιτεχνική παρέμβαση να πάρει τη μορφή σου, το βουνό, και να μείνει στους αιώνες. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αλέξανδρος, δεν πήραν αέρα τα μυαλά του, έτσι να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή φράση. Τι είπε? «Εα δε καταχώραν τον άθωμένη, άσε το βουνό στην ησυχία του». Όποιος να ήταν ξυπασμένος βασιλιάς και όποιος άλλος, θα το έλεγε «προχώρα, τα χρήματα υπήρχαν, να το κάνεις». Ο Δαρίος, όταν έμαθε πόσο βασιλικά φέρθηκε ο Αλέξανδρος στην οικογένειά του, αναφώνησε. «Αν χάθηκε η βασιλεία μου, μακάρι δία να μην καθίσει κανένας άλλος στον πατρογονικό μας θρόνο παρά ο Αλέξανδρος». Ο Δαρίος κρίνει τον Αλέξανδρο όχι με βάση την γενναιότητα στη μάχη, αλλά με βάση την αρετή του. Δεν μπορεί κανείς πάνω στη γη να εννοήσει την οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος χωρίς να συναριθμίσει την προσφορά του Αλέξανδρου σε αυτό. Συνεπώς, ο Αλέξανδρος αποτελεί θησαυρό, όπως είπα, της πατρίδας μας. Ο Μακεδονισμός, με ό,τι συνεπάγεται αυτός ο όρος, για τους Έλληνες είναι μια συλλογική εμπειρία αιώνων. Πείτε μου εσείς, πώς αυτή τη συλλογική εμπειρία αιώνων θα τη χαρίσουμε σε κάποιους άλλους? Θα τη χαρίσουμε? Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή τον κύριο Πίντα για την εξαιρετική εισαγωγή πάνω στον μεγάλο τον μεγάλο, τον Αλέξανδρο. Και θέλω, χωρίς να χρονοτριβήσουμε, να περάσουμε στον άνθρωπο που έχει έρθει για δεύτερη φορά τους τελευταίους δύο μήνες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει έρθει για να μας δώσει τα φώτα του. Ο Νίκος Ολιγερός είναι ένας παγκοσμίου φήμης, καθηγητής, αναλυτής, γεωστρατηγικός αναλυτής, ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από το κάθε άλλο θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της γεωστρατηγικής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά χαρακτηριστικά, πολλούς τίτλους μπορούμε να του δώσουμε. Εγώ προτιμώ να τον παρουσιάσω, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ως έναν Έλληνα φλογερό, ως έναν Έλληνα που νοιάζεται, ως έναν Έλληνα που αγωνίζεται και ως έναν Έλληνα που μας λέει διαρκώς σε κάθε αφορμή «Δεν παίζουμε, κερδίζουμε και θα κερδίσουμε». Δίνω το μικρόφωνο στον Νίκο τον Λιγερό. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να καταλάβουμε για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε και για ποιο λόγο δεν θα χαρίσουμε αυτή την πατρίδα, κύριε Λιγερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι τώρα είμαστε σε οικογενειακό πλαίσιο. Ήμουν πολύ χαρούμενος ήδη την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Θα αρχίσω κάπως διαφορετικά. Θέλω απλώς να κάνω μερικές επισημάνσεις. Όταν μιλάμε για το ραδιόφωνο και λέτε ότι ενώ οι άλλοι έχουν ισοπεδωθεί και δεν κάνουν τίποτα, έχω μια εξήγηση γιατί ο ιδιοκτήτης χτίζει. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το χάρηκα και χθες, γιατί μας επέτρεψε να είμαστε σε μια συνάντηση πολύ σημαντική και για την Βόρεια Ήπειρο, δεν ξέρω καν αν αυτοί που συμμετείχαν κατάλαβαν ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, γιατί ξέρετε, η ιστορία αρχίζει πριν την ιστορία.
ιστορία που φαίνεται και μετά είναι στην πραγματικότητα από πριν μια ιστορία που προετοιμάζεται. Εδώ ζούμε σε αυτή την εκστρατεία την ιστορία που φαίνεται πια. Αλλά να ξέρετε, για όσους είναι. Για όσους είναι χεσμένοι, είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγουν. Εντάξει, γιατί όταν ακούω ανθρώπους που θεωρούν ότι αυτό είναι χαμένο, δεν είναι ανάγκη να είναι μαζί μας. Εντάξει. Και να ξέρετε για όσους από εσάς ανησυχούν, ο λυσμός θα πάει μια χαρά με αυτούς που θεωρούν ότι τα πράγματα είναι χαμένα. Θα πάει μια χαρά με τους προδότες, θα πάει μια χαρά με όσους εκ των εκμεταλλεύονται, γιατί ούτως ή άλλως είναι δώρο για την ανθρωπότητα. Άρα μην ανησυχείτε αν είστε λίγοι, σημασία να είμαστε σπάνιοι και να εξετάζουμε τα πράγματα γνωστικά. Αλλιώς έχουμε ένα θέμα. Χαίρομαι που υπάρχουν ειδικοί για γεωστρατηγικά και για θέματα δημοσιογραφίας, γιατί χρειαζόμαστε απ' όλα. Εμείς ανήκουμε σε έναν τομέα που λειτουργεί μέσα στο αόρατο, είναι η στρατηγική, και μας ζητούν συμβουλές μόνο όταν τα πράγματα είναι χάλια. Εντάξει. Άρα, όταν μερικές φορές θα με ρωτήσετε και μερικοί από εσάς στο τέλος, όσοι δεν καταλάβω τη διάλεξη, αν νιώθω χάλια ή όχι, εγώ νιώθω μια χαρά όταν είστε χάλια, γιατί προετοιμάζομαι για να είστε καλά μετά. Άρα μην ανησυχείτε και για αυτό το λόγο εξηγούσα στον διπλανό μου, δεν ονομάζω, ότι άμα εγώ σε μια διάλεξη έρθω χωρίς να είμαι ξυρισμένος, θα αγχωθείτε. Θα λέτε κάτι πάει στραβό. Να μην ξυριστεί ο λιγερός, την έχουμε βάψει. Και γι' αυτό ο διπλανός αποφάσισε να ξυριστεί σήμερα. Είναι πιο αγωνιστικός. Νομίζω ότι τώρα το πετύχαμε, έχουμε τετράδα. Άρα λέω απλώς για να σας προετοιμάσω. Αυτή την περίοδο ακούτε πολλά πράγματα. Διαβάζετε πολλά πράγματα. Να διαβάζετε περισσότερο τον Νίκο. Δεν να διαβάζετε και πολλούς άλλους, εντάξει. Και μη σπαταλάτε χρόνο με πληροφορίες που δεν έχουν νόημα. Άρα, για όσους ενοχλούνται από τους διάφορους θορύβους, μας δεν μας πειράζουν τα παιδιά και οι γονείς έφυγαν με το παιδί, δεν μας πειράζουν οι θόροι, ούτως ή άλλως λειτουργούμε μέσα στον ήχο. Αυτό που ακούτε αυτή την περίοδο, θα αρχίσω ανάποδα, θεωρώ βέβαια ότι έχετε όλοι διαβάσει το προσύμφωνο, ότι το θυμάστε απ' έξω, άρα θα λέω τα άθρα με το όνομά τους, άρα τα νούμερα, και βέβαια έχετε διαβάσει όλοι, επειδή σας αφορά και επειδή το παλεύετε, το Σύνταγμα των Σκοπίων. Εδώ ο Νίκος δεν κρατήθηκε και σου λέει εντάξει, τώρα μας δουλεύει. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτή την περίοδο, επειδή τα καταφέρετε, γιατί κάποιος εδώ δίπλα μου είπε διακριτικά ότι οι Ελληνοαμερικανοί πάνω κάτω φέρουν την καρδιά τους στην Ελλάδα για τον αγώνα. Εγώ είδα ότι έφεραν κι άλλο. Πιο μεταλλικά. και μάλιστα είχα ένα ωραίο μάθημα γιατί πήγα στην Εκκλησία στην Μπόστον και κατάλαβα ότι και ο παπάς χρησιμοποιεί χαρτονομίσματα όταν αφορά το θέμα του Κωνσταντίνου, του Κατσίφα και επειδή εγώ δεν το ξέρω ότι θα γίνει έτσι, ο διπλανός μου κάνει και μου δίνει ένα $5, λέω ότι σου χρωστάω ήδη. Τι προσπαθώ να σας πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να νιώθουμε ότι υπάρχει ελληνισμός παντού στον τον κόσμο με διαφορετικούς τρόπους, γιατί μερικές φορές στην Ελλάδα έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Άρα να ξέρετε ότι όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό νιώθουμε πιο Έλληνες. Στην Ελλάδα είναι μερικοί που νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι η γειτονιά τους. Είναι μερικοί βέβαια που είναι η οικογένειά τους, όταν δεν έχουν χωρίσει χωρίς να το ξέρουν. Και οι άλλοι πηγαίνουν έως τον νομό. Είναι μερικοί που πηγαίνουν άντε λίγο πιο πέρα. Εντάξει.
Εμένα μου αρέσουν οι βουλευτές όταν κάνουν ένα briefing και μας ρωτάνε από πού είστε. Και μόλις βλέπουν ότι είναι αρκετά μακριά, λένε εντάξει, και βάζουν μια γραμμή οριζόντια. Αν είναι από το χωριό που είναι κοντά που θα ψηφίσει, θα σημειώνουν και το χωριό. Είδα ότι το κάνουν και στην Αμερική. Άρα είναι τεχνικές. Προσπαθώ να σας πω τώρα, αλλά μην ευρεάσετε με το κείμενο, διότι είναι το κείμενο των σκοπίων. Μην ευρεάσετε με αυτά που δεν θα αλλάξουν, ενώ σας λένε ότι θα αλλάξουν, αλλά ούτως όσο δεν μπορεί να ευρεάσετε τελείως, εφόσον δεν το διαβάσετε. Βλέπετε, άμα κάποιος, ας πούμε, σας πει ότι θα αλλάξουμε τον Όμηρο και δεν έχετε διαβάσει ο Όμηρο, θα πείτε πολύ ωραία αυτή η καινοτομία. Δεν μιλάω για την Καινή Διαθήκη, γιατί έχουμε και ανθρώπους που προσπαθούν να το αλλάξουν. Θα δούμε για τις επιστολές του Πάπα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι ότι ακούτε για το άρθρο 49. Το ακούσατε, το άρθρο 49. Ο κύριος σου λέει για το άρθρο 49. Έχει πάρα πολύ πλάκα να ακούτε για το άρθρο 49, διότι ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών, όσο ήταν Υπουργός Εξωτερικών, δεν μιλούσε για το άρθρο 49 του Συντάγματος των Σκοπίων και μόλις έγινε πρώην, εξήγησε, γιατί πάνω ότι εξηγεί, αυτός όπου και να είναι εξηγεί. Δεν διαβάζει, τα ξέρει όλα, αλλά εξηγεί. Άρα εξηγεί στους άλλους που ήταν τόσο καιρό μαζί του να προσέχετε το άρθρο 49. Μ' αρέσει οι άνθρωποι που κάνουν το δάχτυλο. Ναι, ναι, κάνουν και με το δάχτυλο. Βέβαια δεν χρησιμοποιούν το σωστό δάχτυλο από ό,τι φαίνεται. Αλλά εμείς εδώ στην Αμερική ξέρουμε πώς τους απαντάνε. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι αυτός που 6 μήνες κρύβει τη γράφη, το κείμενο των πρεσπών, μας εξηγεί τώρα ξαφνικά ότι πρέπει να προσέχουμε το άρθρο 49. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτός είχε επιλέξει άλλο άρθρο, το άρθρο 36. Για Νίκο, σημείωσέ το, γιατί εδώ έχω μια συζήτηση, όπως λέμε, να το πάρει το ποτάμι. Δεν το λέμε. Ωραία. Το άρθρο 49 να το τροποποιήσουμε στην αρχή, στο τέλος, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά και έχει πάρει πλάκα γιατί κανένας λέει για το 36. Αλλά φαντάζομαι ότι το θυμάστε το άρθρο 49. Σας κάνω αυτό το εφέ για να καταλάβετε το εξής. Σε κάποια φάση ήμουν σε μια εκπομπή στην Κύπρο και ήταν δύο βουλευτές, ένας εδώ και ο δημοσιογράφος και αυτοί οι δύο τσακωνόταν γιατί ο ένας έλεγε «Δεν θα γίνουν ποτέ γεωτρήσεις». Εντάξει, ενώ όλος έλεγε «Θα γίνουν» και κανένας από τους δύο δεν ήξερε ότι είχαν γίνει ήδη. Και ο δημοσιογράφος τους άφηνε και έλεγε «Τα κλίματά σας παρακαλώ» και εσείς και συνέχισε. Και λέω σε κάποια βάση, αφού το ξέρει ο δημοσιογράφος, αλλά τελικά ανακάλυψα ότι ούτε ο δημοσιογράφος δεν το ξέρει. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί έχετε λοιπόν τρεις άσχετους που τσακώνονται, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο πιο άσχετος, οι τρεις ή αυτοί που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή. Άρα, εδώ σας σημαίνω το σύνολο το άρθρο 49 και δεν σας το έχω δείξει, αλλά μην ανησυχείτε, θα το βάλουμε. Είναι αυτό το άρθρο 49, το βλέπετε και από πάνω έχετε και το άρθρο 36. Όταν βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη φορά, σας είχα πει μερικά άρθρα να μην τα ξεχνάτε, γιατί μετά από το προσύμφωνο θα μας πούνε ότι θα κάνουμε τροπολογίες. Και έλεγα, προσέξτε για να ξέρετε ποιες τροπολογίες. Ας πούμε τώρα θα κάνω τρεις τροπολογίες και έχει ενδιαφέρον γιατί δεν αγγίζουν τα άρθρα που έχω σημειώσει ως επικίνδυνα. Άρα έχει ενδιαφέρον, αλλάζουν άλλα άρθρα. Το άρθρο 49, όπως το βλέπετε, δεν το βλέπουν, δεν το βλέπουν, δεν το βλέπουν σωστά. Και δεν λέει τίποτα το σύνολο. Ευτυχώς που είναι ο Δημήτρης. Στο ραδιόφωνο να το κρατήσετε, βλέπετε, βοηθάει και το λαό. Ωραία, είμαστε εδώ. Άρα, το άρθρο 49 έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα στο προσύμφωνο, θα διαβάσουμε και μαζί το προσύμφωνο για όσους έχουν ξεχάσει, εμάς δεν μας πειράζει, μπορούμε να το πούμε πολλές φορές, γιατί οι πολιτικοί συνήθως τους ξανακάνουμε ενημέρωση και επικαιροποίηση για το ίδιο κείμενο που δεν έχει αλλάξει. Άρα, εδώ βλέπετε ότι μας εξηγούν ότι υπάρχουν Μακεδόνες και στις γειτονικές χώρες. Βέβαια, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν καν στα Σκόπια, αλλά αυτοί θεωρούν ότι υπάρχουν και αλλού. Αλλά όταν είσαι στον τομέα του ανύπαρκτου, δεν πειράζει αν ξεχυλίζει από τη χώρα. Άρα, μας εξηγούν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το βλέπετε στη δεύτερη γραμμή.
ότι μιλάμε για αυτούς που έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτό είναι μέσα στο κείμενο και το συζητάμε πώς να το βάλουμε διαφορετικά. Έχει ενδιαφέρον γιατί ήταν μια τροποποίηση που σκέφτηκε τώρα το σκέφτηκε, αυτό το σύνταγμα είναι εδώ και χρόνια, και τώρα το σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να πει στον Πρωθυπουργό των Σκοπίων θα ήταν καλό να αλλάξεις λίγο το 49 όμως. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι ότι εφόσον ήταν τόσο κολλητή, γιατί δεν το έλεγε πριν να αρχίσουμε το προσύμφωνο. Γιατί δεν ήξερε. Γιατί δεν ήξερε, αυτό είναι μια σωστή απάντηση. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα αρχίσαμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις με ένα κράτος, το οποίο έχει άλλη ονομασία, το οποίο στο σύνταγμα του... Γιατί εγώ σας έβαλα φύρο για να μην ευρεάσετε, αλλά δεν γράφει φύρο στο σύνταγμα. Γράφει την άλλη λέξη που αρχίζει με μη και τελειώνει με αλφα, αλλά δεν είναι αυτή που ξέρετε. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Πώς μπαίνουμε στις διαπραγματεύσεις με κάποιον ο οποίος δεν σέβεται καν αυτό που λέμε, το οποίο υπάρχει από το 1995 και δεν έχει αλλάξει το σύνταγμα του, ενώ βέβαια το έχει υποσχεθεί. Άρα γιατί ξαφνικά να το αλλάξει το 2018. Επιπλέον, το πιο σημαντικό, να κοιτάξετε λίγο το άρθρο 36, ο κύριος Ζάιφ, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, ιστορικός, δεν είναι Θανάς, δεν είναι ιστορικός. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι Σκοπιανοί είναι ιστορικοί. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εντάξει, όταν δεν έχετε ιστορικό, γιατί οι ιστορικοί κανονικοί δεν μπορούν να ασχοληθούν με κάτι που δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να έχουμε ειδικούς ιστορικούς που ασχολούνται με αυτό που είναι ανύπαρκτο και πρέπει να υπάρχει. Θα πετάνετε στο γέλιο στο τέλος, θα δείτε. Εγώ ήρθα εδώ για να καταλάβετε ότι τώρα προετοιμαζόμαστε να ακυρώσουμε το προσύμφωνο, παρόλο που μερικοί από εσάς μπορεί να μην το πιστεύουν και πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτοί που κατά βάθος δεν το πιστεύουν, αλλά λένε στους άλλους, θα τα καταφέρουμε. Το πιο ωραίο είναι ότι ο άλλος λέει ναι, ξέρω. Και μετά ο όρος λέει, ναι, σίγουρα, έχουμε και αυτούς. Το 36 μας εξήγησε ο κύριος Ζάιφ ότι δεν πρέπει να το αλλάξω. Γιατί είναι ιστορικό άνθρωπο. Και εδώ τώρα σκέφτεστε, υποχαρίζοντας στο πετεινό κεφάλαιο, μας εξηγούν εμάς ότι πρέπει να αλλάξουμε όλη την ιστορία του ελληνισμού και της Μακεδονίας, αλλά έχουν κολλήσει το άρθρο 36. Το άρθρο 36 έχει ένα ενδιαφέρον, λίγο πιο λεπτό για τους πιο ειδικούς. Είναι ότι μιλάει βέβαια στην πραγματικότητα για έναν αγώνα απελευθερωτικό της Μακεδονίας. Εντάξει. Το ενδιαφέρον είναι ποιος τον κάνει αυτόν τον αγώνα και εναντίον πιανού. Άρα στην πραγματικότητα είναι οι Σκοπιανοί, οι Παρτιζάνοι, εναντίον των φασιστών που είναι τότε εκεί οι Αλβανοί. Και έχει ενδιαφέρον ότι δεν θέλει να αλλάξει το άρθρο 36, ενώ στην κυβέρνησή του είναι με Αλβανούς. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Αλβανοί δεν ζήτησαν να αλλάξει. Γιατί βέβαια πουθενά δεν γράφει ότι είναι οι Αλβανοί. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο ένας ξέρει, οι άλλοι ξέρουν, κάνουν και οι δύο ότι δεν ξέρουν, και όταν εμείς λέμε μήπως πρέπει να το αλλάξετε γιατί γράφει κάτι σε σχέση με την Μακεδονία, και όπως ξέρετε, από ό,τι φαίνεται όσο αφορά την λογοτεχνία, δεν έχουμε πολύ μεγάλο επίπεδο, διότι στην ίδια φράση καταφέρνουμε να βάλουμε τρεις φορές το Μακεδονία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει. Είναι σαν να κάνετε μια χάρη, λες πες το τρεις φορές και μπορεί και να υπάρξει. Να το πεις μια φορά δεν πιάνει. Τη δεύτερη φορά λες κάτι μου θυμίζει, γιατί λες πάει το ίδιο. Εδώ φαίνεται ότι έχουν αυτό το πρόβλημα. Και προσπαθώ να σας πω το εξής. Πώς είναι δυνατόν εμείς να δεχόμαστε, όχι μόνο εμείς, προσέξτε, η επίσημη Ελλάδα δέχτηκε την παρατήρηση του Ζάιφ ότι, παιδιά, θα παραμείνει αναλύωτο το άρθρο 36 για λόγους ιστορίας. Αυτό τώρα το κάνει κάποιος, ο οποίος, όταν θα το δούμε, στο άρθρο 8, εδάφιο 5, είναι έτοιμοι να αλλάξουν τα φώτα της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της παιδείας χωρίς κανένα πρόβλημα, θεωρώντας ότι είναι αναθεωρητικές αυτές οι προσεγγίσεις και κατά συνέπεια πρέπει να τις διορθώσουν.
Δηλαδή είναι ικανή να διορθώσει τον τουράτη των 36. Το οποίο υποτίθεται ότι ανήκει σε ένα ιστορικό πλαίσιο που είναι καθαρά ιδεολογικό. Α, θέλω λοιπόν να σας προετοιμάσω το τι θα γίνει μετά. Είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα ιδεολογικά είναι, πώς θα το πω τώρα, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, παρόλο που βέβαια ο Δημήτρης θεωρεί ότι είμαστε όλοι ακροδεξοί, αλλά του έχω εξηγήσει ότι είναι φυσιολογικό, γιατί όταν έχεις να κάνεις με σταλινιστές, μόνο δεξιά τους μπορείς να είσαι. Δεν μπορεί να πάει κάποιος από την άλλη πλευρά, αφού έχουν πιάσει τον πάτο. Όχι, μη λέτε τι έχω θυμίσει Βερολίνο και φοβούνται. Άρα, προσπαθώ. Το χιούμορ στον αγώνα είναι πάντοτε σημαντικό, ξέρετε γιατί. Γιατί ένα από τα πιο όμορφα χιούμορ που έχουμε είναι το σπαρτιάτικο. Δεν έλεγα πολλά λόγια. Είναι εκεί που πρέπει να λες συνεχώς πολλά λόγια. Μένα μου αρέσει δηλαδή όταν λέει ο άλλος έχουν πάρα πολλά βέλη, τότε θα παλέψουμε με τη σκία. Πρέπει να έχεις όχι μόνο κότσια και μπάλες και μπαλάκια και όλα τα εξαρτήματα που έχει κάθε στρατιώτης ο οποίος πάει στο μέτωπο. Έτσι δεν είναι. Το λέω και για τις γυναίκες, γιατί έχουμε και μπουμπουλίνες που έχουν ακριβώς τα ίδια εξαρτήματα, απλώς δεν το ξέρουν οι άντρες και ξαφνιάζονται όταν παντρεύονται. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Όλα αυτά είναι γραμμένα εδώ πέρα και σας λέει ας πούμε ότι το άρθρο 5 αφορά τον εθνικό ύμνο. Ακούσατε κάτι από τον εθνικό ύμνο? Α, δεν το έχετε ακούσει τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων. Ο εθνικός ύμνος των Σκοπίων αφορά τη Μακεδονία. Δεν λένε τίποτα άλλο. Άρα κανένας δεν μίλησε από τους δικούς μας ότι μήπως πρέπει να αλλάξετε και λίγο το άρθρο 5. Έτσι λιγάκι, ρε παιδί μου. Γιατί γράφει Δημοκρατία της Μακεδονίας και μιλάει για έναν ύμνο. Και να ξέρετε, το άρθρο 5 υπήρχε και με την προηγούμενη σημαία, την οποία αλλάξαμε. Με ένα μικρό τοπικό οικονομικό εμπάργο. Διαφορετικό ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να κάνετε πολλά πράγματα. Άρα έχει ενδιαφέρον επίσης ότι μας εξηγούν τουλάχιστον στο άρθρο 7 ότι η γλώσσα τους είναι κυριλική. Να λες επιτέλους και μια αλήθεια. Άρα έβαλα μερικούς τόνους έτσι για να έχουν διακριτικά σημεία, για να υπάρχει μια διαφορά. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι υποχρεωμένοι να νιώσουν ότι πρέπει να γράψουν ότι θα είναι μέσα στα Σκόπια αυτή η γλώσσα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω δεν το πιάσατε. Δεν σας ξαφνιάζει αυτό? Κάποιος λέει, ρε παιδιά, θα μιλάμε έτσι μέσα και έξω. Από ό,τι φαίνεται, έξω μιλάνε βουλγαρικά και μέσα μιλάνε αυτό που θεωρούν ότι δεν είναι βουλγαρικά. Αλλά βέβαια είναι το ίδιο. Και όπως θα σου εξηγούσε πολύ ωραίο ο Θανάσης, όταν βλέπουν ταινίες βουλγαρικές, δεν έχει υπότιτλους. Ενώ εμείς έχουμε μια δυσκολία, ας πούμε, βλέπετε. Άρα προσπαθώ να σας πω ότι όλα αυτά είναι γραμμένα και το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε μόνο για το άρθρο 49 και για τροποποιήσεις που δεν αφορούν τα δεδομένα. Το άλλο για όσους δεν έχουν να διαβάσουν πολύ, γιατί συνήθως οι πολιτικοί διαβάζουν την πρώτη σελίδα και οι στρατιωτικοί βέβαια, αλλά τους βάζουμε δείκτες και μετά μπορούν να πάνε και πιο πέρα. Εδώ να ξέρετε από την αρχή, από το προήμιο, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Έλληνας. Πρέπει να σκέφτομαι κάθε φορά ότι δεν έχουν το ίδιο. Άρα μας έχουν μετατρέψει σε βλάχους. Όλοι οι Έλληνες που είναι στα Σκόπια είναι βλάχοι. Θα μου πείτε, άμα είστε βλάχος, λες μια χαρά είναι. Αλλά άμα δεν είστε βλάχος, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι έχουν εξαφανίσει τη λέξη Έλληνας για να μην μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε διεκδίκηση όσο αφορά την έννοια της μειονότητας και ακόμα καλύτερα την έννοια της εθνικής μειονότητας. Άρα έχουν βάλει τους Αλβανούς, τους Τούρκους, τους Βλάχους, τους Σέρβους, τους Ρωμά και τους Βόσμους. Αυτές είναι τεχνικές που υπάρχουν και αλλού. Πρέπει να καταλάβετε ότι η κατάσταση των Ελλήνων στα Σκόπια είναι χειρότερη από την κατάσταση των Βόρειο Πυρετών στην Αλβανία.
Τώρα κανονικά οι Βόρειοι Υπηρώτες θα χαρούν, λέει, υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Νομίζαμε ότι μας είχε εγκαταλείψει η πατρίδα. Μπορεί να σας εγκαταλείψει ακόμα περισσότερο η πατρίδα, να μην ξέρει καν ότι είστε εκεί. Εντάξει. Βέβαια, εσείς έχετε και ένα θέμα ηρωισμού, αλλά κάπου πεθαίνει και κάποιος, αλλά αναγκάζονται να πούνε παιδιά ποιος πέθανε, ένα σέλι. Α, άρα υπάρχουν. Έχει ενδιαφέρον να το σκέφτεστε αυτό λίγο πιο πολιτικά και ανθρώπινα. Οι Έλληνες όταν καταπατούνται, υπάρχουν όταν πεθαίνουν. Άρα όσοι έχουν πάει στη Βόρεια Ήπειρο μπορούν να δουν ότι υπάρχουν μνημεία που η καταγγελία ήταν Έλληνας. Τόσο απλό. Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής. Το σύνταγμα των Σκοπίων πρέπει να το αλλάξουμε εντελώς διαφορετικά από αυτό που κάνουμε τώρα. Άρα, να το ξέρετε ότι αυτό θα το έχουμε να το κάνουμε. Θα μου πείτε, αφού εμείς προσπαθούμε απλώς να ακυρώσουμε το προσύμφωνο των Πρεσπών. Εγώ δεν κάνω μόνο αυτό. Εγώ σκέφτομαι ποια θα είναι τα άθρα που θα πρέπει να αλλάξουμε μετά την ακύρωση. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίζουμε. Σας δίνω ένα παράδειγμα λίγο πιο κυπριακό. Ο Τάσος Παπαδόπουλος όταν συνομιλούσε με τους Τούρκους. Οι άλλοι προεδροί συνομιλούν με τους Τουρκοκύπριους. Όταν μιλάτε σε επίπεδο κοινότητας, έχετε κοινοτικά αποτελέσματα. Όταν μιλάτε σε επίπεδο εθνότητας, έχετε εθνικά αποτελέσματα. Όσοι από εσάς θεωρούν ότι πρέπει να μιλάμε σε κοινοτικό επίπεδο στην Κύπρο, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν και Κύπροι εδώ, κάνετε ένα τεχνικό λάθος. Γιατί στο τέλος, εφόσον τα βρήκατε, μας εξηγούν ότι πρέπει να πάμε να ρωτήσουμε αν συμφωνούν. Και λέω, γιατί δεν ρωτάμε από πριν αν συμφωνούν, αντί να σπαταλάμε χρόνο να συζητάμε. Γιατί προσέξτε, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δύο ψηφίσματα και θεωρούν ότι οτιδήποτε είναι στα κατεχόμενα είναι παράνομο, θεσμικά. Μετά συνέπεια, έχετε σκεφτεί ποτέ όταν βλέπετε συνομιλίες στην Κύπρο ότι έχουμε έναν νόμιμο πρόεδρο, ο οποίος μιλάει με έναν παράνομο και θέλουν να βρουν μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, τι είναι, Λέα, η Λωρίδα, έκτακτη σάχη. Αυτό θα είναι. Γιατί εμείς στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θυμάστε, γιατί είμαι εκεί που έχω φύγει και το καιρό, εμείς τη ΛΕΤ χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την πορεία του αμαξιού. Έχουμε δύο ρόδες από εδώ και δύο ρόδες από εδώ. Αυτό είναι η έκτακτη ανάγκη. Και προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτά είναι γραμμένα και δεν τα συζητάμε. Άρα θα έπρεπε κανονικά, αν είμαστε σε πλαίσιο καλής βούλησης, όχι να αλλάζουμε το αεροδρόμιο και τον αυτοκινητόδρομο για να αρχίσουμε. Άρα να πούμε πολύ απλά, παιδιά, αν θέλετε να μιλήσετε, αλλάξτε το σύνταγμά σας και μιλάμε. Ακούσατε κάποιον επίσημο να λέει αυτό το πράγμα. Άμα μέσα στο Σύνταγμα υπάρχει ήδη μίσος εναντίον των Ελλήνων, τι σημασία έχει να συζητάμε μετά για ένα προσύμφωνο και να δημιουργούμε μια κοινή επιτροπή. Άρα αυτό ήθελα να τα δείτε, να θυμάστε τουλάχιστον προήμιο 5, 7, 36, 49, 118, 119, 120 και 121. Όσο δεν αγγίζουν αυτά τα άθρα, ό,τι και να αγγίζουν, δεν μας αφορά. Το προσύμφωνο έχει την εξής δομή. Έχει 20 άθρα, τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνική του γκέλ. Άρα, για να καταλάβετε το 1 πρέπει να ξέρετε το 7, να καταλάβετε το 8 πρέπει να ξέρετε το 12, και για να καταλάβετε το 13 πρέπει να καταλάβετε το 18. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι γιατί τα βάλαν στη σειρά. Θα μου πείτε είναι λογικό, γιατί όταν σκέφτεσαι σοβιετικά τα βάζεις ανάποδα. Μόνο που εμείς δεν είμαστε σοβιετικοί και πρέπει κάποιος να τα ξαναβάλει από την άλλη πλευρά. Το άλλο είναι ότι πηδάνε μερικά άθρα, άρα έχουμε άθρα τα οποία είναι εντελώς ανεξάρτητα, δεν μιλούν για κανένα άλλο και ξαφνικά μιλάμε για ένα άλλο που μιλάει για το προηγούμενο πριν 7 άθρα. Και λέμε γιατί δεν τα βάλαν μαζί. Είναι πολύ κλασική τεχνική. Άρα, δύο παρατηρήσεις. Θα αρχίσω με μία παρατήρηση. Στο σχέδιο Ανάν είχαμε την παρατήρηση 28. Είναι η αγαπημένη μου. Νίκο, αυτή μπορεί να τη σημειώσεις. Λέει,
τα γεγονότα μεταξύ 1963 και 1974 δεν υπάρχουν. Αυτό πρέπει να είσαι είτε σοφιστική ή νομική και να λες αφού λες τα γεγονότα. Στην αρχή της φράσης υπάρχουν. Λες και μάλιστα μεταξύ ποιες περιόδου. Και μετά λες το τέλος δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν μερικοί που ήθελαν να το ψηφίσουν. Επίσης, στο Σιεριονάν είχαμε δύο άρθρα απομακρυσμένα. Το ένα εξηγούσε ποιες είναι οι επίσημες γλώσσες και το άλλο εξηγούσε ποιες γλώσσες μαθαίνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άμα τα συνδυάσετε μαζί, ανακαλύπταμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου ότι η Κύπρος ήταν έτοιμη να έχει τα τουρκικά ως υποχρεωτική γλώσσα εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ η Κύπρος. Ήταν γραμμένο μέσα. Εδώ λοιπόν όλοι, να ξέρετε, έχετε ασχοληθεί με το άρθρο 1 και 7. Δες πάλι καλά που είναι συνδεδεμένα. Αλλά το 1 και 7 είναι αυτά που αφορούν τη γλώσσα, την χώρα και βέβαια την εθνικότητα. Στην πραγματικότητα μας εξηγούν ότι πρέπει αναγκαστικά να πάμε έως το 7 για να μάθουμε τι λέει το 1. Αλλά το πρώτο ερώτημα είναι γιατί δεν έβαλαν το 7 μπροστά στο 1. Φαντάζομαι είναι όπως, πώς να το πω τώρα, σαν τον Αγγελόπουλο, το μετέωρο βήμα του πελαργού. Λες, μέχρι να φτάσω στο 6, μπορεί και να λέει έχουν αλλάξει γνώμη. Και τελικά στο 7 δεν άλλαξαν γνώμη, μας ξαναλένε τα ίδια. Για το 8 έχουμε την ίδια έκπληξη και λες, δεν μπορεί, θα ασχοληθούμε αμέσως με το θέμα. Όχι, 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 θα το αφήσουμε για 3 άρθρα και μετά θα ασχοληθούμε. Άρα, ας τα κοιτάξουμε λίγο πιο κοντά. Να ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολιτικοί που έχουν πάρει θέση, προσέξτε τι λέω, έχουν πάρει θέση πολιτική γνωρίζοντας 2 άρθρα. Αλλά το πρώτο ερώτημα που είναι αρκετά σοβαρό, θα απαντήσει κάποιος στο κινητό του ή απλώς εγώ θα έχω τις ζωνήσεις σαν να είμαι αλλού. Εσύ δεν νιώθεις καμία... Δεν νιώθεις, α. Γι' αυτό δεν φεύγεις από τη δουλειά, δεν νιώθεις ποτέ ότι φεύγεις για κάτι, καλά κάνεις. Λοιπόν, μας εξηγεί το άρθρο 1 ότι η συμφωνία είναι τελική, που βέβαια αυτό αμέσως σημαίνει ότι δεν είναι, γιατί αλλιώς δεν θα το έλεγε. Μας εξηγεί βέβαια το άρθρο 1 ότι στην πραγματικότητα θα μιλήσουμε για ένα πράγμα που δεν έχει σχέση με τη Φύρο, διότι στην πραγματικότητα όλο το κείμενο είναι φτιαγμένο για να μην πουν ποτέ τη λέξη Φύρο. Ενώ το 1995 ήταν γραμμένο στην ενδιάμεση συμφωνία ότι είναι η Ελλάδα με τη Φύρο. Τόσο απλά. Άρα αυτό το κάναμε υποτίθεται για να μην τους ταπεινώσουμε. Θυμάστε Στέλλα. Γι' αυτό δεν βάλαμε Φύρο, γιατί θα τους είχαμε ταπεινώσει. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό σημαίνει ότι πάνω κάτω τα Ηνωμένα Έθνη τους έχουν ταπεινώσει και το Συμβούλιο της Ευρώπης τους έχουν ταπεινώσει γιατί τους έχουν δεχτεί ως Φύρο. Πάντως δεν φαίνονται πολύ ταπεινωμένοι τόσα χρόνια. Εμείς απλώς σκεφτήκαμε ότι μπορεί και να νιώθουν ταπεινωμένοι, απλώς δεν το είχαν αντιληφθεί όλοι οι άλλοι. Έχει ενδιαφέρον γιατί και εμείς ανήκουμε στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Άρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι προσπαθήσαμε να μην τους ταπεινώσουμε, τους ξεταπεινώσαμε. Είναι νέες τεχνικές, πιο προηγμένες, έρχονται από λίγο πιο δυτικά της από Ανατολή και μας εξηγούν ότι μπορείς να αλλάξεις έτσι την ιστορία, μόνο με τις λέξεις. Άρα μας εξηγούν ότι ενώ δεν έχουμε πιάσει ακόμα με ποιον θα μιλάμε, μας εξηγούν ότι έχουν σκεφτεί ήδη το σύντομο όνομα. Άρα θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και όχι μόνο, ξέρετε, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και μετά θα μας βάλουν και μια πιο μικρή συντόμευση. Μπορεί να βάλουν Βουμού. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάνω στη Μακεδονία σίγουρα θα μείνει. Προσπαθώ να σας πω ότι ό,τι και να βάλουν, άμα έχει τη λέξη Μακεδονία, στο τέλος θα λέγεται Μακεδονία. Άρα πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Βλέπετε, επειδή έχετε και την Αμερικάνικη σημαία, ό,τι και να γίνει στην Αμερική, οι 13 λωρίδες θα μείνουν. Τα αστέρια, παρόλο που δίνεται μεγάλη σημασία, μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερα, μπορεί και λιγότερα, αλλά 13-13.
Άρα νομίζω το μεγαλύτερο χιούμορ που βλέπω είναι στο Τέξας, επειδή αυτοί βάζουν ένα αστέρι. Θυμάστε, ε? Αν θα ήταν καλό, όταν θα πάτε στο Τέξας, όσοι είναι από εκεί, να τους εξηγήσετε ότι οι 13 άλλες είναι τουλάχιστον 13 αστέρια. Και δεν μπορεί να υπάρχει ένα. Τουλάχιστον θα έχει μία λωρίδα. Και δεν θα έχει ούτε μία λωρίδα, γιατί το Τέξας δεν είναι στις 13. Φαντάζομαι ότι τα συζητάτε αυτό με τους Αμερικανούς, δεν είναι. Άρα, όχι να τα λέτε, γιατί είναι το κοινό που έχουμε είναι οι λωρίδες. Μας εξηγούν ότι η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους, αλλά το πρώτο μέρος είναι η Ελλάδα. Βλέπετε, δεν πήγε η ξεταπείνωση ως το τέλος, παραμείνει με πρώτο μέρος. Εγώ, αν ήμουν γραμμένος στο ίδιο κόμμα, θα τους έλεγα πρέπει να γράφουμε πρώτο μέρος για τα Σκόπια και δεύτερο μέρος για την Ελλάδα, έτσι. Γιατί είναι ντροπή να βάζουμε εμάς πρώτα, έτσι γίνεται. Όχι, πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε τον λαό. Έτσι. Άρα, τι διαφωνείτε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι άμα βάλουν μία λέξη που δεν έχει καθόλου τη λέξη Μακεδονία και πρώτο θα τους βάλουν. Α, δεν ξέρετε το ανέκδοτο του Χαρίκλη, γι' αυτό δεν το πιάσετε. Δεν θυμάστε που έλεγε για κάποιον πολιτικό, αυτός είναι ο πρώτος, λίγο πιο πάνω από το μηδέν. Άρα, μετά για τη γλώσσα. Να ξέρετε, εδώ δεν είναι γραμμένο, θα πρέπει να προσθέσουμε για να είναι πιο κατανοητό ότι η επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους είναι η μακεδονική γλώσσα, αυτό έγινε σε πάρχη. Σε πάρχη. Εγώ είμαι, σε όλα αυτά που λέω είμαι σοβαρός, μπορεί να μην φαίνεται. Άρα, σε κάποια φάση, μία βουλευτίνα, η οποία είχε τα χαρακτηριστικά για τα οποία μιλούσαμε προηγουμένως, έκανε την ερώτηση και λέει, τη γλώσσα σε ποιο σημείο της διαπραγμάτευσης την βάλατε. Χωρίς λογοπαίγνια. Και τελικά της εξήγησαν ότι την θέμανε στο πάρκι. Δηλαδή, είχαν συμφωνήσει για όλα τα άλλα, σε κάποια φάση ο Ζάιφ πηγαίνει και του λέει, για τη γλώσσα, τι κάνουμε. Δικιά σου. Δικιά σου. Ξαφνιάστηκε, δεν κάνει τέτοιες εκπομπές. Όχι, θα το πεις στην επόμενη. Πώς να υπάρχει ειδικό αφιέρωμα για τη γλώσσα. Για το πάρκινγκ. Και για το πάρκινγκ. Για το πάρκινγκ. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορείς να βάλεις σύνοδο κορυφή σε πάρκινγκ. Τι προσπαθώ να σας πω. Εσείς τώρα όλοι ανησυχείτε για τη γλώσσα και έχετε πολύ πλάκα γιατί μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι είναι οι ξένοι που μας έσπρωξαν για να αλλάξουμε τη γλώσσα των άλλων και να αποδεχτούμε τη γλώσσα. Ενώ αυτό είναι σε πάρκινγκ. Άρα, στο πάρκινγκ αυτό, να ξέρετε, δεν είχε παρκάρει ο Κίσινγκερ. Όχι, όχι. Όχι, γιατί στην Ελλάδα οτιδήποτε γίνεται φταίει ο Κίσινγκερ. Κάτι θα έκανε, δεν μπορεί, ήταν το παιδί του, η αδελφή του, η γυναίκα του, κάποιος θα το έκανε. Στην πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται, όταν έχουμε την νοσταλγία της Σοβιετικής Ένωσης, μπορούμε να λύσουμε γλωσσικά προβλήματα σε πάρκινγκ. Α, βλέπω, παρακολουθούν μερικοί την εκπομπή, Α, σας άρεσε η σοβιετική γλώσσα. Αυτό ήταν καινοτομία, το κάναμε μόνο στη Νέα Υόρκη. Άρα, τα λέω αυτά γιατί μας εξηγούν ότι η Μακεδονία και η Μακεδόνας είναι στο άρθρο 7. Θα πηδήσεις και εσύ μαζί μου στο άρθρο 7, γιατί πρέπει να το δείξουμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί παρόλο που θέλω να σας κάνω μια παρουσίαση γραμμική, πρέπει και εγώ να πηδάω ταυτόχρονα εκεί που πηδάω. Πηδήξεις και εσύ. Χαίρομαι. Άρα, βλέπετε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα μας εξηγούν ότι κατάφεραν να καταλάβουν ότι την ίδια λέξη δεν την ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό γλωσσολογικά είναι πολύ σημεία, αλλά είναι η πρώτη φορά που φανταστείτε ένα λεξικό, έχετε ένα λεξικό, ξένο λεξικό, το οποίο γράφει η Μακεδονία και λέει για τους Έλληνες, α, σημαίνει αυτό, για τους Σκοπιανούς σημαίνει αυτό. Έχετε δει ποτέ τέτοιο λεξικό? Ναι, υπάρχει στη σοβιετική γλώσσα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι μας εξηγούν ότι τελικά θα λέμε την ίδια λέξη, αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι το ίδιο με εμάς. Τώρα σας καθησύχασα, δεν είναι. Όχι, γιατί στη Βόρεια Ήπειρο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Μας λένε να μην χρησιμοποιείτε καθόλου αυτό. Δηλαδή δεν λένε εμείς θα το λέμε Νότια Αλβανία και εσείς θα το λέτε Βόρεια Ήπειρο. Όχι, όχι. Το λέτε Νότια Αλβανία. Άρα εδώ είναι μια εξέλιξη
Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καινοτομία διπλωματική, εφόσον κατάφεραν να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν. Άρα μετά από αυτό το διαζύγιο, στο εδάφιο 2 και στο εδάφιο 3, βλέπετε κάτι που είναι πολύ παράξενο. Στο 2 μιλάει για μας, άρα εδώ είναι κλασικά ελληνικός πολιτισμός, ιστορία, κουλτούρα, κληρονομία, τέλος πάντων όλα αυτά που αγαπάει ο Θανάσης. Και μετά έχουμε ένα πρόβλημα, τα οποία είναι λίγο πιο τεχνικά, είναι ότι η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους με τη δική τους ιστορία θα είναι. Άρα το ερώτημα είναι ποιανού είναι αυτή η ιστορία και ποιος την έχει πλάσει. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι η ιστορία που ξέρετε. Είναι μια άλλη ιστορία και πολιτισμό έχουν και κληρονομία. Βλέπετε, είναι μια ιστορία που κληρονομείται κιόλα. Άρα μοιάζει με ασθένεια. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτά θα είναι διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7, εδάφιο 2. Άρα λέμε πραγματικά τι επιτυχία. Ωραία, ξαναπηγαίνουμε λοιπόν στα. Θα κάνει και εσύ, ακολουθεί. Άρα μας έχουν εξηγήσει το περίφημο, ήταν ένα λεξιλόγιο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν στην Ελλάδα μαθαίνουμε λατινικές εκφράσεις. Ξέρουμε όλοι το casus belli. Δεν είχαμε φτάσει να μάθουμε τη λέξη ΑΟΣ, ενώ ήταν την ίδια εποχή. Άρα μας έμεινε μόνο το casus belli, έτσι, γιατί μας αρέσει. Είναι επειδή είμαστε λόγοι και θυμόμαστε πόσα μας έχουν πάρει οι Λατίνοι, άρα θυμόμαστε να κάνουμε και κανένα αντιδάνειο. Εδώ λοιπόν είχαμε το λεγόμενο έργα όμοιος. Φαντάζομαι ότι όλοι είστε ειδικοί του έργα όμοιος. Ο καθένας το πλάστερε στην συζήτηση. Εσύ έχεις έργα όμοιος ή δεν έχεις έργα όμοιος. Έχω λίγο. Άρα από ό,τι φαίνεται λοιπόν ο κ. Κοτζιάς το χρησιμοποίησε με έναν πολύ ειδικό τρόπο αυτό το έργα όμοιος, διότι η ίδια η συμφωνία δεν τηρεί το έργα όμοιος. Αυτό και είναι μια κοινοτομία. Δηλαδή φτιάχνουμε μια συμφωνία. Προσέξτε, το έχουν βάλει το έργα όμοιος, αλλά κανονικά πρέπει να έχετε μια ονομασία που να είναι η ίδια απέναντι σε όλους. Και βλέπετε ξαφνικά ότι οι κωδικοί της χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων θα αλλάξουν για τα αυτοκίνητα, γιατί αυτά μετακινούνται, αλλά για όλα τα άλλα δεν θα αλλάξουν. Ξαφνιάστηκε ο κύριος. Δηλαδή πάνω κάτω, οτιδήποτε είναι εντός της χώρας, των σκοπίων, δεν αλλάζει καμία πινακή. Και οτιδήποτε μετακινείται, και μπορεί να το πάρουν μπρέφα οι Έλληνες, εκεί θα αλλάξουν την πινακή. Και ρωτάω, ποια χώρα έχει τέτοιες πινακίδες, δηλαδή τις τοπικές, βλέπετε, παραβιάζουν την ίδια τους γλώσσα. Θυμάστε ότι η γλώσσα στα Σκόπια είναι η ίδια μέσα και η ίδια έξω. Οι πινακίδες όλοι. Άρα εγώ φαντάζομαι ότι θα έχουν δύο σετ πινακίδων. Όταν πας στο εξωτερικό, λες. Παιδί μου, που πας στην Ελλάδα, πινακίδες και λογίες προς σύμφωνο. Μην ανησυχείς με αυτές τις εντάξεις. Όταν ξανάρχεις, ξαναβγάζεις. Μην τις ξεχάσεις, σε παρακαλώ. Έως θα θυμίσει το Αιγαίο, θυμάστε με τα. Τα πανιά, μαύρο, λευκό, να είμαστε προσεκτικοί. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το ίδιο το προσύμφωνο ακυρώνει αυτά που λέει. Για τα εμπορικά. Θα παρακολουθήσω έτσι, γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο. Άρα να ξέρετε, το έλεγα και σε μια άλλη διάσκεψη Βοστόνη στη Φιλαδέλφια. Όσοι θέλουν, στη Βοστόνη μας είχαν ετοιμάσει. Εμείς έχουμε φέρει και εδώ. Έχουμε κάτι μακεδονικό. Πόσο προλαβαίνουμε, δηλαδή. Πράγματι. Μας είχαν ετοιμάσει τσουρέκια. Νομίζω ότι ήταν ένα λογοπαίγνιο. Γιατί ο Ζεύ σίγουρα τσουρέκια μας τα έκανε. Και μετά μας είπαν ότι είναι μακεδονικά τσουρέκια. Άρα να ξέρετε τώρα, όσοι θέλουν να κρατήσουν λίγο την ιστορία, τα ονομάζουμε Θεσσαλονίκα. Θεσσαλονίκη δεν μας το έχουν βγάλει ακόμα. Το μόνο το άλλο. Αυτό που όμως είναι σοβαρό είναι ότι όλες οι εταιρείες που έχουν στο όνομά τους τη λέξη Μακεδονία, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν προστατεύονται στο εξωτερικό. Αυτό είναι που κατάφερε το προσύμφωνο στο εδάφιο Θ. Για όσους από εσάς πιστεύουν ότι δεν είναι σημαντικό, σας υπενθυμίσω ότι έγινε πρόσφατα, η Κύπρος έχασε δικαστήριο εναντίον αγγλικής εταιρείας για τη λέξη Χαλούμι. Άρα να ξέρετε τώρα ότι η Κύπρος, όταν πάει στο εξωτερικό το Χαλούμι, ή πρέπει να δίνουν ποσοστά στην εταιρεία, ή πρέπει να αλλάξουν το όνομα. Επειδή κανένας δεν είχε σκεφτεί να το προστατεύσει. Εδώ κανονικά εσάς σας βγαίνει η λέξη χαλβάς.
όταν δεν προστατεύεις αυτά που έχεις, είσαι χαλβάς. Τώρα έχουμε και χαλούμι. Μακεδονικό χαλβά. Άρα, αυτά είναι πολύ σοβαρά, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, για όσους δεν το καταλάβαν. Όσοι ξέρουν λίγο από εταιρείες, θα είναι όλα αυτά που θα έχουν ένα πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον γιατί συνήθως αυτοί που ασχολούνται με business δεν ασχολούνται απαραίτητα με τα εθνικά ή θεωρούν ότι δεν είναι προβληματικό και ξαφνικά τους έρχεται αυτή η σφαλιάρα. Και λέει, παιδιά, η συμφωνία δεν είναι καλή. Πρέπει να τους ρωτάτε, λες για το όνομα, όχι το όνομα, για τη γλώσσα, όχι το όνομα, δεν πειράζει. Για την εθνότητα, όχι μωρέ. Αλλά τα brand names όμως. Και ρωτάω, η λέξη Μακεδονία δεν είναι πιο πάνω από brand names. Γιατί έχουμε μπει στη διαδικασία να συζητάμε όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Και αυτό έγινε σε αυτό το εδάφιο. Πάμε τώρα. Για όσους ασχολήθηκαν με το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Να ξέρετε, βέβαια εσείς είστε ειδικοί, γιατί είστε ικανοί να ψηφίσετε δημοψήφισμα που δεν υπάρχει. Εκπρόθεση. Στην Ελλάδα, όχι εδώ. Εδώ θα σας έλεγα πει, επειδή υπάρχει ημερομηνία και δεν μπορεί να ψηφίσετε εδώ. Αλλά εμείς λοιπόν νομίζαμε ότι το δημοψήφισμα που θα γίνει στα Σκόπια έχει κάποιο νόημα. Το λέει όμως. Βέβαια όσοι το πίστευαν είναι αυτοί που δεν είχαν διαβάσει τη συμφωνία, γιατί το εδάφιο 4Γ λέει εφόσον το αποφασίσει, άρα το δημοψήφισμα στα Σκόπια ήταν προαιρετικό. Ούτε συμβουλευτικό, ούτε δεσμευτικό. Προαιρετικό. Δηλαδή τα Σκόπια είχαν δικαίωμα να μην το κάνουν καθόλου. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουν εντελώς είναι το 4Ε, πρέπει να ολοκληρώσουν το εξολοκλήρου, μάλλον το δεν μπορούν να πούν το εξολοκλήρου αυτό, τη συνταγματική τροποποίηση ως το τέλος του 18. Αυτό πάλι έχει ενδιαφέρον, γιατί είχαμε τον κύριο Τσίπρα, όταν του πήραν συνέντευξη, ότι θα τελειώσουν τον Ιανουάριο. Άρα, από ό,τι φαίνεται, στη σοβιετική γλώσσα, ο Ιανουάριος είναι πριν το Δεκέμβρη. Αλλιώς δεν εξηγείται. Εντάξει, πώς μπορούν να τελειώσουν πριν τον Ιανουάριο. Λες μήπως μπερδεύει με το 18. Ξέρετε κάτι, αυτό το τέλος του 18, 31 Δεκεμβρίου θα το συζητάμε. Το ερώτημα τώρα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Αν δεν έχουν τελειώσει τις συνταγματικές αλλαγές το τέλος του 18, να ξέρετε ότι έχουμε ήδη καταργήσει το προσύμφωνο. Προσέξτε όμως, εκεί πέρα θα μας πουν, θα ενωθούμε μια παράταση, παιδί μου. Τώρα στο τέλος του 18 θα κολλήσουμε. Κύριε Ζητή, δεν έβρες 19 για η σιγουριά. Α, ναι, ναι, δεν θα είσαι εδώ, ναι, γι' αυτό. Άρα γι' αυτό τέλος του 18. 19, ναι, γιατί έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο στη χειρότερη περίπτωση, την καλύτερη περίπτωση, την ιδανική περίπτωση, την ανίποτη αλήθεια, τη μάωδη και την πικρή. Βέβαια, αλλά τότε είναι μια άλλη. Προσέξτε, άμα κάνετε μια άλλη συμφωνία και έχετε απορρίψει και ένα που μην τα προσέχετε, την προσέχετε από πίσω, να χαίρεσαι εσύ. Βέβαια, πάντα. Στην πραγματικότητα έχουμε απορρίψει ότι είναι τελική. Άρα, μπράβο, και στο θυμάται πρώτη γραμμή. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε. Ή είναι τελική και δεν την αλλάζουμε πουθενά, ή την αλλάζουμε και τότε δεν είναι τελική. Τελεία και πάθρα. Άρα, συνεχίζουμε. Τώρα είστε φτιαγμένοι. Εδώ έχει ενδιαφέρον όλοι, και γι' αυτό έχετε επικεντρωθεί συνεχώς στο θέμα το πώς παίζει η Αμερική, πώς παίζει η Γερμανία κλπ. Θυμάστε αυτά, μ' αρέσουν εμένα όταν βάζουμε έτσι χώρες. Στην πραγματικότητα, το άρθρο 2 εδάφιο 1 προβλέπει ότι θα μπουν σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκεται η Ελλάδα. Αλλά δεν αφορά μόνο το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι σε δεκάδες οργανισμούς. Θα έχει πολύ πλάκα να αντιληφθείτε ότι μερικούς από αυτούς τους οργανισμούς δεν έχουν μέσα την Αμερική. Αλλά σίγουρα κάποιο δάκτυλο θα έβαλε. Ούτε τη Γερμανία.
δώσει σημασία στο 4α, όπου λέμε ότι το δεύτερο μέρος θα επιδιώξει ένταξη, προσέξτε, στο να θα επιδιώξει. Άρα, το προσύμφωνο λέει ότι θα επιδιώξει, δεν λέει ότι μπαίνει. Αυτό που μας παρουσίασαν είναι ότι μόλις περάσει το προσύμφωνο, μπαίνει. Αφού το ίδιο το προσύμφωνο λέει απλώς θα το επιδιώξει, δεν λέει γίνεται η ένταξη. Και να ξέρετε ότι θα το επιδιώξει στον αρκετό χώρο. Ναι, θα το επιδιώξω. Έχω χρόνια που το επιδιώκω. Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα είναι προαπαιτούμενο το όνομα. Άρα δεν μπορούν να ανοίξουν κανένα κεφάλαιο από τα 35 όσο δεν έχει λυθεί το όνομα. Να ξέρετε το προσύμφωνο προσπαθεί να παραβιάσει αυτό το πλαίσιο του 2009. Άρα να ξέρετε ότι μόλις το ακυρώσουμε, πάει ξαναπέγει το 2001. Δεν το είχατε προβλέψει αυτό, ε. Οι μερικοί από εσάς πολλοί είχαν, αφού έδωσαν την ημερομηνία της ημερομηνίας. Άρα να ξέρετε λίγο πιο διπλωματικά όσοι καταξέρουν, το διπλωματικό όταν σου λέει κάποιος θα σου δώσω την ημερομηνία της ημερομηνίας, σημαίνει δεν θα σου δώσω τίποτα. Ενώ εμείς λέμε, τους έδωσαν την ημερομηνία. Και βέβαια έχουμε δημοσιογράφους που κοιτάζουν μόνο το πρώτο σκέλος. Έδωσαν την ημερομηνία. Για αυτό το πράγμα, για την ημερομηνία. Δεν μας πέρασε. Άρα εδώ είναι καλό, θα το δούμε και σε άλλη slide, είναι καλό να σκεφτείτε ότι δεν αφορά μόνο το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρά εναντίον του ευρωπαϊκού επιτυχημένου το να αποφασίσει από πριν να μπαίνει κάποιος χωρίς να υπάρχει συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών. Για τον ΝΑΤΟ είναι ακόμα χειρότερο, γιατί κανονικά υπάρχει βέτο. Άρα μπαίνουμε όλοι με ομοφωνία, απόλυτη ομοφωνία. Άρα ξέρετε, όσο πιο αργά μπαίνετε στον ΝΑΤΟ, τόσο χειρότερο είναι, γιατί είναι όλες οι χώρες προηγούμενες που πρέπει να συμφωνήσουν. Το Μαυρογούνιο μπήκε το 17, 21, 28 έπρεπε να συμφωνήσουν ότι θέλουν το Μαυρογούνιο. Άρα, αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Για το άρθρο 3, το άρθρο 3 είναι τοπικό χιούμορ, βαλκανικό φαντάζομαι, το οποίο λέει ότι δεν θα μου αλλάξετε τα σύνορα. Εντάξει, σας παρακαλώ. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αμέσως μετά, εφόσον έγινε αυτή η υπογραφή, έχουν προβλήματα με το Κόσοβο, με τη Σερβία, με τη Βόρεια Ήπειρο. Όλοι αυτοί βέβαια δεν θέλουν κανένας να αλλάξει σύνορα. Δεν γίνεται. Απλώς κοιτάζονται, άρες μάρες κουνάρες και λένε, εσύ πώς από εδώ, λέω να κάνουμε καμιά ανταλλαγή. Αυτό τώρα λοιπόν προσπαθούν να μας πούν ότι είναι ένα πλαίσιο σταθεροποίησης. Τι σταθεροποίηση? Αυτό λέγεται μακράν ισορροπίας, όπως έλεγε ο Πριγκοζίν που πήρε τον βραβείο Νόμπελ, με την έννοια ότι μόνο ισορροπημένο δεν είναι και μόνο σταθερό δεν είναι. Άρα πάνω κάτω για τους κακιστές, όπως είναι ο Δημήτρης, είναι, έχετε κάποιον που βλέπει μια σκακέρα, 8x8, ασχολείται μόνο με δύο τετράγωνο και λέει το κατέχω. Εδώ είναι η Ελλάδα, το άλλο είναι τα Σκόπια, βαλκανική σκακέρα που ξέρω τα πάντα. Η μόνη καινοτομία που φαίνεται να κάναμε είναι ότι φέραμε πουλία και ζάρια σε σκακέρα. Χωρίς να ξέρουμε ότι δεν παίζονται. Αυτό είναι το άρθρο 3 και προσπαθώ να σας πω το εξής. Στην πραγματικότητα είναι τα Σκόπια που φοβούνται την Ελλάδα να μην μπει μέσα στα Σκόπια και όχι η Ελλάδα που φοβάται τα Σκόπια να μην μπει στην Ελλάδα. Άρα η κυβέρνησή μας ανακοίνωσε το άρθρο 3 ως επίτευγμα. Θέλω να πω, δηλαδή πρέπει να είστε πολύ της νομοσιολογίας για να καταλάβεις ότι θα μπορούσαν τα Σκόπια να μπουν μέσα στην Ελλάδα. Λες, σε πόσα μέτρα. Λες, ας πούμε, επειδή μου μπορεί, δηλαδή εμείς κοιμόμασταν και μπήκαν 3 μέτρα. Τρώνε μια σφαλιά, ξαναμπαίνουν έξω. Και πω πω, μεγάλη σημασία αυτό το επίτευγμα. Προσέξτε, γιατί έδωσε και συνέχεια, εμένα μου αρέσει, ξέρετε, όταν έχουμε ανθρώπους που είναι του σοβιετικού στάιλ και δίνω συνεδρία στη Γερμανία. Φαντάζομαι επειδή ξέρουν ότι είχαν συμφωνήσει οι Ναζί και οι Σοβιετικοί δύο φορές και έκαναν δύο συμφωνίες, γι' αυτό πήγαν στη Γερμανία να κάνουν συνεδρίες για να μας εξηγήσουν ότι ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η διαπραγμάτευση για αυτό το προσύμφωνο. Πώς να είναι πετυχημένο όταν, και μετά θυμάστε, μας είχε πει ότι μετά από αυτό θέλω να κάνω κι άλλες συμφωνίες. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα τα κράτη για τα οποία μίλησε
Και αυτά θέλουμε αυτόν. Εντάξει, φανταστείτε. Αρκεί να είναι ο ίδιος υπουργός εξωτερικών, τότε εγώ θα συμφωνήσω με την Ελλάδα. Γιατί σίγουρα θα πάρω κάτι. Και θα δώσω τίποτα. Αυτό είναι το άρθρο 3, λοιπόν, είναι από τα επιτέρματα. Το άρθρο 4, για λόγους φιλολογικούς που σας το παρουσιάζω, που φαίνεται το συντακτικό έχουν ένα θέμα. Το σύνταγμα του, όπως ισχύει σήμερα, ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε. Είναι σωστό όπως είναι τώρα, αλλά δεν το συζητάμε, ή δεν είναι. Άρα θα το τροποποιήσουμε. Αλλά γιατί να βάλουμε διαστευτικό. Δηλαδή, μπορεί και να βρεθεί κάποιος που να έχει ένα κομμάτι από το πρώτο, ένα κομμάτι από το άλλο, κτλ. Άρα να ξέρετε ότι ήδη αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουν καν πώς να το διατυπώσουν σωστά. Το άρθρο 6 είναι αυτό που απαγορεύει τέτοιου τύπου εκδηλώσεων. Εδώ προς το παρόν δεν έχετε πρόβλημα γιατί είναι ιδιωτικό. Δεν έχετε τίποτα από κρατικό εσείς. Όχι. Δεν παίρνετε μυστικά λεφτά από κράτος και λέτε ότι είστε μυθείο. Είμαστε μυθείο. Υπαγόμαστε στον νόμο. Όχι, άρα θα τη φάτε στο εδάφιο 2. Άρα το πρώτο είναι κρατικό φορέα. Εντάξει. Άρα εδάφιο 2, τώρα αυτή εδώ η συγκέντρωση, εσύ έχω τι φωτογραφίε, θα ξέρετε ότι άμα περάσει το προσύμφωνο όπω φοβούνται μερικοί, εδώ τώρα είστε όλοι, όχι παράνομοι, παράνομοι είναι ήδη εδώ. Δεν είστε παράνομοι, είναι καταδικαστέρο. Παράνομο, στην Ελλάδα είμαστε συχνά παράνομοι. Σημασία δεν είναι να είσαι παράνομο, είναι να μην σε καταδικάζουν. Και στην Ελλάδα είναι ο Ζωπιάκη. Δεν μπορούμε να στους νόμους του Στέιτ. Ωραία. Άρα λέω λοιπόν. Σωστά. Άρα τελικά τι εκδηλώσει μα για τη Μακεδονία μα θα τι κάνουμε στην Αμερική, εφόσον εσεί δεν έχετε υπογράψει το πρόγραμμα. Είμαστε εντάξει. Ενώ βέβαια στην Ελλάδα θα είναι παράνομο. Πρέπει να το σκεφτείτε αυτό. Αυτό είναι αυτό που γράφει. Άρα το τρίτο είναι αυτό που ονομάζω σοβιετική καινοτομία, γιατί όλοι πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί είναι πιο δυνατοί σε όλο αυτό το τομέα. Είναι καθαρά η προπαγάνδα, είναι μετά την Πράβδα. Οι Σοβιετικοί έχουν σκεφτεί να απαγορεύουν και αυτά που σκέφτεσαι. Εντάξει, οι Αμερικανοί φτάνουν στο επίπεδο να απαγορεύουν αυτά που κάνεις. Άρα οι Σοβιετικοί σου λένε. Τρίτο εδάφιο. Θα αποτρέπει, θα αποθαρρύνει από παραγραφικού λόγου ιδιωτικού φορεί που πιθανόν υποδαβλίζουν. Άρα είναι ένα θα με πιθανόν. Λες παιδί μου, δηλαδή φταίω που υπάρχω. Μόλι αρέσει ότι είσαι Μακεδόνα, φταίει. Κάτι σκέφτεσαι τώρα. Εντάξει, ακόμα και αν έχει χαλαβά στο χέρι. Άρα, πίτσουδε. Το άρθρο 7. Επιτέλους, τώρα βλέπετε ότι είχαμε αυτά τα δεδομένα. Άρα, σας λέω απλώς ότι αυτό που λέτε για την επίσημη γλώσσα, καταλαβαίνετε ότι το μόνο που λέει σωστό είναι ότι είναι νότιων σλαβικών γλωσσών. Εντάξει, το καταλάβαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να ανήκεις σε μία γλώσσα ενώ δεν υπάρχεις. Άρθρο 8. Το άρθρο 8 είναι το πιο περίεργο από όλα. Έχει μια καινοτομία. Το άρθρο 8, το εδάφιο 5, παρακαλώ, όχι όλο το άρθρο 8. Το εδάφιο 5 μπορεί να ζει χωρίς κύρωση. Όχι, το κάνω surprise. Δεν το δούμε αμέσως. Άρα, προσέξτε τι εννοώ. Όλα τα άρθρα εκτός από το 8 εδάφιο 5 πρέπει να κυρωθούν σκούγα από τα Σκόπια και από την Ελλάδα και να πούμε υπάρχει. Όχι. Υπάρχει λοιπόν, θα πηδήσουμε πάρα πολύ τώρα. Αλλά σας το δείχνω αυτό. Με ησυχή θα επιστρέψουμε. Γιατί βέβαια η εξήγηση του άρθρου 8 εδάφιο 5 βρίσκεται στο άρθρο 20, όπως ήταν αναμενόμενο. Στο εδάφιο 4. Εντάξει, κάποιος έπαιζε μιζάρια, δεν μπορεί. Πώς θα το βάλουμε, θα το βάλουμε στο 4. Στο άρθρο 20. Το άρθρο 8.5 θα εφαρμόζεται προσωρινά. Προσέξτε, άρα θα εφαρμόζεται προσωρινά. Διαβάστε τη φράση ανάποδα
σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν αυτό που θα σας δείξω και να μπορεί να παράγει έργο πριν την κύρωση. Αυτό είναι τεράστια κοινωνία. Ξαναρχόμαστε. Νομίζω ότι είχα βάλει εδώ μια πλάκα. Άρα πάμε στο 5 της κυρίας. Αυτό. Άρα το άρθρο 5 προβλέπει ότι θα έχουμε μια κοινή διεπιστημονική επιτροπή υπεργομόνων. Προσέξτε, αυτή η επιτροπή υπάρχει ήδη. Έχει επανδρωθεί από τις δύο πλευρές. Άρα πάλι αναγκαστήκαμε να κάνουμε ερώτηση στη Βουλή για να μάθουμε τα μέλη της. Εντάξει. Και ρωτάω, αν πραγματικά εσείς είχατε κάνει ένα προσύμφωνο ή μια συμφωνία, ή ακόμα και συνθήκη, μην ξέρετε συνθήκη, δεν είναι ο δάσκαλος εδώ, ας το προσύμφωνο. Εσύ δεν είπες. Κοίτα, επειδή αυτός εδώ έχει βίντεο, σε χαιρέτησε και σου λέει ότι το ξαναπείς, δεν το έχεις πει ήδη. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι θα έχουμε δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία μόνο αν το θέλουμε. Αλλά αν ήταν πραγματικά περήφανοι, δεν θα πρέπει να μας βάλουν. Είναι σαν να σας λέω, ο Νίκος πήρε βραβείο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λες, παιδί μου, ποιος Νίκος? Ο Νίκος, το άλλο μυστικό. Εδώ λοιπόν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την ιστορία, την αρχαιολογία και τα εκπαιδευτικά θέματα. Άρα θα μου πείτε, σίγουρα πήραν καθηγητές οι οποίοι θα δουλέψουν με το Υπουργείο τι, Παιδείας, Πολιτισμού, ξέρετε. Όχι, 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 γιατί δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Θα λειτουργήσουν μόνο και μόνο με το ΙΠΕΞ. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το ειδικό, το πιο αρμόδιο για θέματα παιδείας, αρχαιολογίας και ιστορίας. Μου σας ξαφνιάζει επειδή ζείτε Αμερική. Πιο ανατολικά, έτσι ήταν. Διότι όταν δεν πιστεύετε στο έθνος και θεωρείτε ότι η ιστορία είναι νεκρή, το αρμόδιο είναι το ΙΠΕΞ. Εδώ είναι η ίδια η ιδεολογία που είναι γραμμένη μέσα. Και το ΙΠΕΞ, δηλαδή θα έχουμε μια επιτροπή, την έχουμε τώρα, με καθηγητές από τις δύο πλευρές, έχει ενδιαφέρον, το διαβάσαμε στο ράδιο. Στην πραγματικότητα εξανάγκασα τον Δημήτρη να διαβάσει τα ονόματα των Σκοπιανών, οι οποίοι από ό,τι έχουν σαν ειδικότητα είναι PhD. PhD φαίνεται να είναι παντογνωσίας. Δεν έχει κάνει την ειδικότητα, έχει απλώς PhD. Η δική μας είναι πιο κλασική, έχουν βάλει και έναν που είναι ειδικό για την ρώσικη γλώσσα, που σίγουρα θα μας βοηθήσει στα κυριλικά. Πώς μπορούμε να βάλουμε έναν καθηγητή που είναι ειδικό σε τη ρώσικη γλώσσα όταν θα ασχοληθούμε με ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά μεταξύ των Σκοπίων και της Ελλάδας? Μήπως είναι αυτός ο ρώσικος δάχτυλος? Γιατί στην Ελλάδα διώξαμε δύο μόνο. Μπορεί ο τρίτος να ήταν εκεί. Έχει ενδιαφέρον, επειδή είστε και εδώ στην Αμερική, δεν σπάζετε πολύ πλάκα όταν κάποιος σας λέει «Εγώ έδιωξα δύο Ρώσους και σταμάτησα την επίθεση της Ρωσίας». Λες, πιστεύεις πραγματικά ότι ήταν μόνο δύο τότε? Εγώ νομίζω ότι ήταν ατυχείο. Μόνο οι χιώτες πάνε δυο-δυο. Οι Ρώσοι δεν πάνε δυο-δυο, πάει ο Ρώσος στρατός. Άρα, προσέξτε, επιπλέον μας λένε ότι επιτέθηκαν οι δυο, δεν είναι και πολύ, έως την Αλεξανδρούπολη, στο Τσάκι. Αφού πέρασαν τους κήπους, πάει καλά. Και πήγαν και επηρέασαν την Αλεξανδρούπολη, η οποία έκανε ένα συλλεκτήριο. Φαντάζομαι ότι δεν έκανε δεύτερο λόγω των Ρώσων. Τα κανονικά ήταν, συγγνώμη, πρέπει να τους επηρεάσουν ανάποδα. Α, ναι, μάλλον μπερδεύτηκαν και αυτοί. Αυτά τα πράγματα τα λέμε και προσέξτε, εμείς έχουμε μετά προβλήματα με τη Ρωσία επειδή διώξαμε αυτούς, τους δύο. Βέβαια έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα που ξαναπηγαίνουμε στη Ρωσία, αλλά επειδή διώξαμε, τελικά δεν μας έφεραν τους άλλους αεροδρόμους. Νομίζω ότι έφεραν δύο, Δύο. Μες να είναι οι ίδιοι.
Σας τα λέω αυτά γιατί όταν διαβάζετε τη συνθήκη και σας εξηγεί ότι θα αλλάξουν τους χάρτες, τους ιστορικούς άτλαντες, τους οδηγούς διδασκαλίας και εμείς προσέξτε, εμείς είμαστε ήδη στο ΝΑΤΟ, το έχετε πάρει βρέφο, α? Δεν είναι τόσο σίγουρο, τέλος πάντων. Θυμάστε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς βέβαια συνεχίζουμε να έχουμε την έκφραση οι Ευρωπαίοι και εμείς. Λοιπόν, εμείς που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ενώ είμαστε ήδη μέσα, κάνουμε συμβιβασμούς και θα αλλάξουμε τα δουλειά στις ιστορίες της αρχαιολογίας. Τι, για να κάνουμε τι, για να βγούμε στον ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κερδίσαμε από αυτό. Άρα, μην ανησυχείτε, εγώ εκεί πέρα ένιωσα ότι στο πρώτο μέρος είναι σίγουρα η επιρροή των Σκοπίων, στο δεύτερο μέρος είναι ξεκάθαρο ελληνικό. Είναι. Διότι... είναι χωρίς όνομα. Πώς? Τα Σκόπια βρίσκονται στο ΝΑΤΟ χωρίς όνομα. Όχι ακόμα. Όχι. Ποιος είπε αυτό? 100%. Okay. Κύριε, λοιπόν, εγώ δεν ασχολούμαι με θεμέλια και με κτίρια. Έχουν ενταχθεί το 1993 στο ΝΑΤΟ, αλλά μπήκανε μέσα χωρίς όνομα. Στα Ηνωμένα Έθνη. Στα Ηνωμένα Έθνη. Στα Ηνωμένα Έθνη, συγγνώμη. Εγώ συνεχίζω να σε αγαπώ, δεν θα πηγαίνω στο Δημήτρης εκπομπές, με τις αρχές. Γι' αυτό τους έχουμε και στο... στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όχι στο ΝΑΤΟ. Ναι, στα Ηνωμένα Έθνη. Στα Ηνωμένα Έθνη από το 1993, με φύρο. Ναι. Ωραία. Είμαστε εντάξει, το ξέρω. Προσωρινότητα. Ναι, άσχο λοιπόν, ωραία. Μετά λοιπόν, αλλά το δεύτερο κομμάτι που είναι το πιο ελληνικό, θα το καταλάβετε αμέσως ότι είναι ελληνικό, γιατί η Επιτροπή θα συνεδριάσει μόνο δύο φορές το χρόνο. Εφτά είναι. Μην κουραστούμε κιόλα. Και το ανώτατο συμβούλιο, αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, αυτό θα συνεδριάζει μία φορά το χρόνο. Αυτό θα υπάρχει και κατευθείαν στους πρωθυπουργούς. Άρα λοιπόν, έχουμε τον πρωθυπουργό και τον ΙΠΕΞ, οι οποίοι έφτιαξαν ένα προσύμφωνο που υπέγραψε ο ΙΠΕΞ, για να μπορούν να έχουν μία επιτροπή η οποία θα ελέγχεται από τον ΙΠΕΞ και τον πρωθυπουργό. Δεν είχαμε σκεφτεί τότε την καινοτομία ότι θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος. Άρα, να προσέχετε αυτά, γιατί βέβαια, να ξέρετε ότι έκανε τα πάντα για να είναι ο ίδιος, γιατί δεν ήξερε, γιατί δεν έκανε μαθήματα με τον Θανάση, δεν ήξερε ότι ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος υπουργός και ήθελε να γίνει υπουργός ο άνθρωπος. Κρίμα η άδεια. Ωραία, τώρα έχει λοιπόν Υπουργείο το οποίο μπορεί να το ελέγχει και να συμβιβάζεται. Απλώ να ξέρετε ότι κανονικά ο Υπουργός Εξωτερικών έχει μία ιδιότητα, πηγαίνει στο εξωτερικό και συνήθως ο άλλος είναι ένα διαμήνι. Εδώ λοιπόν, όταν είστε και τα δύο μαζί, αυτό είναι σχιζοφρένεια. Γιατί ή είσαι μέσα στα αεροπλάνο ή δεν είσαι. Βέβαια, εσείς εντάξει, έχετε ειδικότητα επειδή είστε αλληλομερημένοι, παίζετε στα δύο. Αλλά μέσα στα αεροπλάνο, τι είστε. Έχει πέρα, φαντάζομαι ότι διαβάζει τα δύο έγγραφα. Όταν προσγειώνεται είναι υπουργός εξωτερικών, όταν ξαναεπιστρέφει είναι πρωθυπουργός. Άρα νιώθετε ασφάλεια τώρα, εντάξει, δηλαδή η πατρίδα μας προστατεύεται. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν στο άρθρο 13. Στο άρθρο 13 θα είναι δύσκολο να σας βάλω χιούμορ, θα προσπαθήσω, γιατί είναι πολύ εκνευριστικό, εφόσον δίνουμε πρόσβαση στην ΑΟΣ που δεν έχουμε. Εντάξει. Πρώτη εξήγηση από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος σίγουρα θα έχει σχέση με τον Χάρη Κλίν, διότι μας εξηγεί ότι δεν δώσαμε τίποτα αφού δεν το έχουμε. Έχει ενδιαφέρον σαν ερμηνεία. Και όμως δεν το έχουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι το δώσαμε πριν το πάρουμε. Κατά συνέπεια, τι γίνεται. Άρα, για να δείτε πώς πάει. Πρώτα απ' όλα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην βάλουν τη λέξη ΑΟΣ. Σου λέει, ΑΟΣ το έμαθαν τώρα, θα μπερδευτούν. Αλλά θα βάλουμε περίκληση στο κράτος. Όταν βάζετε την έκφραση περίκληση στο κράτος, είναι το κεφάλαιο 5 του δικαίου της θάλασσας και κατά τη συνέπεια είναι η ΑΟΣ. Αυτό είναι. Άρα, τι εννοεί αυτό το κεφάλαιο, το οποίο ζει στην πραγματικότητα με το άρθρο 61, 62 και 69 του δικαίου της θάλασσας, είναι ότι πώς διαχειριζόμαστε και πώς χρησιμοποιούμε τους ζωντανούς πόρους. Άρα, είναι το θέμα της αλληλείας. Άρα εδώ πρακτικά επιτρέπουμε στα Σκόπια, τα οποία είναι περίφημα για τη θάλασσα που έχουν. Α, δεν έχω. Εννοώ λίμνη, ναι, λίμνη, εντάξει. Όχι, απλώς θα έκαναν θάλασσα στη λίμνη. Άρα το πρόβλημα είναι ότι ενώ έχουν μόνο λίμνη,
Και έχουν και βάρκε, το ξέρετε. Ναι, γι' αυτό το χωριό κοντά ήταν οι ψαράδες. Δεν βρήκαν άλλα στους ψαράδες. Εντάξει. Όπως όλοι ξέρετε, δεν είναι κακό και ο Χριστός με ψαράδες άρχισε. Και τελικά έκαναν μια συμφωνία στις πρέσπες για να τα εξηγήσουν ότι θα ήταν καλό να έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο. Άρα, θερμαϊκό, σίγουρα θερμαϊκό είναι η Προβλήτα. Θα είναι γραμμένο στην Προβλήτα, Βόρεια Μακεδονία. Οι άλλες θα γράφουν απλώς βόρεια περιοχή πρώτου μέρους. Να μην μπερδεύουν οι σκοτεινοί και μην παρκάρουν όπου να είναι να δέσουν. Άρα, εδώ αυτό σημαίνει τι. Το τεχνικό κομμάτι είναι ότι έχουν δικαίωμα να ψαρεύουν, θα μου πείτε είναι διαπαράδεκτο, αλλά μπορούν να ψαρεύουν όσο θέλουν, γιατί δεν μπορούν να τους βάλουν πρόστιμο, εφόσον το πρόστιμο είναι στην ΑΟΣ. Που δεν έχουμε ακόμα. Γιατί η θέσπιση της ΑΟΣ έχει δύο πρόστιμα, τους ζωντανούς και μη ζωντανούς οργανισμούς, και εκεί πέρα ενεργοποιείται όταν κάποιος παραβιάζει, λες, όχι, με πληρώνεις. Αλλά εδώ δεν μπορούν να παραβιάσουν, εφόσον δεν το έχουμε ακόμα. Αυτό είναι το άρθρο 13. Άρα, το άρθρο 13 σας είπα για το άρθρο 61, αυτή είναι η συνέχεια, αυτό είναι 62. Παρατηρείτε βέβαια το λακωνικό σχήμα των Ελλήνων, εφόσον εμείς σε 7 γραμμές, 7 γραμμές δώσαμε όλη την ΑΟΣ για πρόσβαση, ενώ το δίκαιο της θάλασσας με όλους αυτούς τους συνήθειους στα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται σελίδες και σελίδες για να περιγράψουν το άρθρο 61, 62 και 69. Ενώ εμείς με 7 γραμμές τα δώσαμε όλα, είναι πολύ πιο εύκολο. Άρα, πάμε τώρα στο άρθρο 14. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όσον αφορά τα ψάρια. Α, το πιο ωραίο είναι φανταστείτε να τρώτε ψάρια Θερμαϊκού έως τη Λίμνο που θα αγοράζεται από σκοπιανούς ψαράδες. Φαντάζομαι είναι για τη ρευστότητα. Ούτως ώστε θα μου πείτε γιατί όλα αυτά είναι πολύ απλό. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε μια κατηγορία ανθρώπων που θεωρούν ότι τα ψάρια ανήκουν στο Αιγαίο ή το Αιγαίο στα ψάρια, θυμάστε. Α, θυμάστε. Ωραία, τώρα ξέρω ότι τελικά δεν είναι εκεί, είναι στα Σκόπια. Το υπογράφουμε μόνοι μας αυτό και ρωτάω, σε ποιο σημείο αυτό βοηθάει το θέμα της ονομασίας, το θέμα της ταυτότητας. Και τελικά το βρήκατε. Διότι όταν θα τα ακούν, θα πρέπει να βάζουν ένα όνομα. Ναι, να μην είναι παράνομοι, αλλά θα μας πουλούν τα ψάρια από τη Βόρεια Μακεδονία. Το έχετε σκεφτεί αυτό, γιατί αυτό είναι αυτό που προβλέπουμε. Γιατί προσέξτε, ο πιο κοντινός πελάτης όταν ψαρεύει στο Αιγαίο είναι η Ελλάδα. Εσείς πιστεύετε, ας πούμε, ότι θα ψαρεύουν στο Αιγαίο, μετά θα τα μαζεύουν τα ψάρια, θα τα ανεβάζουν στα Σκόπια, θα τα πουλάνε στα Σκόπια. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που είναι στα Σκόπια θα τα θέλουν πιο φθηνά από αυτούς που είναι στην Ελλάδα. Το πιο πιθανό βέβαια είναι ότι οι Έλληνες δεν θα ξέρουν ότι είναι από Σκοπιανούς, αφού θα γράφει Μακεδονία. Εδώ έχουμε βγάλει βιθμίδια. Άρα το άρθρο 14. Όσοι έχουν ηρεμήσει προς το παρόν, τη λένε τουλάχιστον με την ενέργεια δεν μας πήραν τίποτα. Να ξέρεις ότι ο Νίκος έριξε ένα βλέμμα έτσι διαγωνίως. Λέει όχι και την ενέργεια, και αυτό ναι, το ξέρω ότι είναι μέσα. Άρα για την ενέργεια, εμείς για να τον διευκολύνουμε, θα τους φτιάξουμε αγωγούς φυσικού αερίου, αγωγούς πετρελαίου, θα τους βάλουμε και αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και υδροελεκτρική ενέργεια. Μην ανησυχείτε, θα τους δώσουμε και τεχνογνωσία και εμπειρία. Για να μπορούμε να φύγουμε μετά και να νιώθουν μόνοι τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Άρα, προσέξτε πώς πάει. Τα Σκόπια, τον βλέπετε τον πληθυσμό, μπορούν να καλύψουν μόνο το 60% των αναγκών. Τώρα, από το 2000 και μετά, προσπαθούν απεγνωσμένα να βγουν από τον Λιγνίτη, επειδή αυτός λιγοστέλει και παράγει πολλά προβλήματα περιβαλλοντικά. Και αναζητούν πηγές ενέργειας. Έχουμε λοιπόν έναν αγωγό, ο οποίος είναι ελληνικός, που πάει στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι τη τον οποίο δεν κόψανε ποτέ. Πως πέντε χρόνια, ο αγωγός,
Και έχουμε και έναν αμμογό φυσικού αερίου που έρχεται από τη Ρωσία. Ξέρετε, από αυτή που θέλει να βάλει βέτο. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Ρωσία τον δεν ευρεάζει. Πολύ απλό. Κλείνει του αμμογού. Θα τη κάνει τσακ. Και λέει δεν έχει άλλο. Δεν την έχω δει να λέει θα βάλω βέτο συνεχίζοντα να βάλει τον αμμογό. Άρα ο αμμογό έρχεται από τη Ρωσία. Μολδαβία, Ουκρανία κτλ. Και αυτά είναι τα δύο συστήματα. Στη συνέχεια τι γίνεται. Εφόσον δεν έχουν τίποτα, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία στα Σκόπια, διότι όσον αφορά τα θέματα πετρελαϊκά, είναι όλα τα ελληνικά πετρέλαια. Από το 2004 έχουμε αγοράσει τα πάντα. Αλλά τώρα κάνουμε μια συμφωνία, που έχει ενδιαφέροντα συμφωνία, θα δίνουμε πετρέλαιο στα ελληνικά πετρέλαια που είναι στα Σκόπια για να μάθουν την τεχνογνωσία που ξέρουν στην Ελλάδα. Λες, μπορεί περνώντας τα σύνορα να το ξεχνά και το ξαναμάθουμε και είναι οι ειδικοί. Και λέω, δηλαδή για ποιους μιλάμε. Δεν υπάρχει κρατικός φορέας να υπερασπιστεί αυτό το θέμα. Δεν το έχουν καθόλου. Και εμείς, αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν πάτημα ή διαπραγμάτευση, του δίνουμε όλες αυτές τις ενέργειες χωρίς κανένα πρόβλημα και την τεχνογνωσία και την εμπειρία. Ενώ όπως βλέπετε το άρθρο, το βλέπετε το εξοκλείο του άρθρου 14 ελπίζω, δεν έχει τίποτα που παίρνουμε από αυτό. Το εδάφιο 4. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 20. Το εδάφιο 4 το είδαμε ήταν το άρθρο 8-5, να θυμάστε. Και βέβαια έχουμε και το εδάφιο 8 που μας υπενθυμίζει για όσους το ξέχασαν, ότι θα είναι σε όλους τους οργανισμούς διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς και όχι μόνο σε αυτό που νομίζαμε. Άρα, το άλλο, όσο αφορά την συμφωνία, όπως ανακοινώνεται, να ξέρετε ότι οι αποφάσεις 817 και 845 είναι μόνο χάρη σε αυτές που μπορεί να ξέρετε ότι κάνει μια συμφωνία με τη Φύρο. Χωρίς δεν φαίνεται. Και βέβαια ο κύριος Νίμιτς ήταν απλώς μάρτυρας. Άρα πρόκειται για μια διμερή συμφωνία, όχι μια διεθνή συμφωνία, η οποία έχει την εμβέλεια που έχει, φτάνει ως τα σύνορα του άλλου κράτους, τελεία και πάμε. Αυτό εδώ σας το δείχνω, γιατί είναι ο θεραιός που υπάρχει τώρα στο μοναστήρι. Και βλέπετε τι είναι πάνω. Καθαρά σλαβικό στοιχείο. Πώς? Περφάνει με δικό μας, είναι ελληνικό. Βλέπω ότι το χιούμορ δεν φτάνει ως το τέλος. Βεβαίως και είναι δικό μας. Βεβαίως και είναι δικό μας. Όχι, δεν θα ξανακάνω τέτοια. Πάμε λοιπόν στις λανθασμένες αναφορές. Άρα να ξέρετε ότι το άρθρο 13 μας εξήγησαν ότι ήταν το ίδιο στην ενδιάμεση και στην άλλη. Στην πραγματικότητα έχουν κάνει λεπτές τροποποιήσεις. Άρα το 12.1αβ και το 18.1αβ είναι το ίδιο. Το 12.3 και το 18 της ενδιάμεσης είναι το ίδιο. Αλλά έχουν διαφορετικό περιεχόμενο στο 18.2 και 18.4. Άρα σας αφήνω να το διαβάσετε, επειδή κατέχετε την αγγλική γλώσσα. Όσοι δεν κατέχουν, μετράτε τις λέξεις. Η ενδιάμεση συμφωνία έγραφε μόνο αυτό, το βλέπετε κάτω, και η νέα συμφωνία γράφει το άλλο. Ενώ υποτίθεται ο Υπουργός Εξωτερικών είχε πει σε έναν βουλευτή που ρώτησε ότι είναι ακριβώς οι ίδιες. Πάλι το ίδιο. Στο άρθρο 12.3 μας είχε πει ότι είναι ακριβώς οι ίδιες, βλέπετε πάλι ότι έχουμε μια διαφορά τεράστια όσο αφορά την διατύπωση. Άρα σας δείχνω ένα παράδειγμα πώς λειτουργεί αυτό το προσύμφωνο, βλέπετε άρθρο 13 και άρθρο 18 και κοιτάξτε πώς λειτουργούσε η ενδιάμεση. Το ξαναβάζω και βλέπω ο κύριος δεν πρόλαβε να βγάλει φωτογραφία. Άρα στο άρθρο 12 εξηγούσαμε τα πάντα και τα εφαρμόζαμε στο άρθρο 13. Το άλλο που θέλω να σας υπενθυμίσω, επειδή είμαστε στη Νέα Υόρκη, αν θέλαμε πραγματικά να κάνουμε ένα προσύμφωνο που να έχει ένα διεθνές επίπεδο και έχουμε μια ενδιάμεση συμφωνία στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να το υπογράψουμε στη Νέα Υόρκη. Αλλά, όπως ξέρετε, όταν ζούμε σε μια παράλληλη ιστορία,
Θυμόμαστε μόνο το τι έγινε το 1924, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος γιορτάζει φέτος τα 100 του χρόνια και είναι το πιο παλιό κόμμα της Ελλάδος, φανταστείτε την υπερηφάνεια που μας διακατέχει. Και το λέω εδώ σε Αμερική, αλλά τέλος πάντων. 17 η Επανάσταση, 18 στην Ελλάδα. Καμία σχέση με την Επανάσταση, είναι τυχαίο. Αλλά να ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ήταν σταλινικό πριν το Στάλιν. Δεν πρόλαβε να κάνει το ελληνιστικό, δεν το πρόλαβε. Σου λέει μέχρι να φτάσει σε εμάς, ας περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Άρα γι' αυτό όλοι εσείς είστε δεξιά. Εντάξει, παρακολουθείτε σου. Αυτός που είναι πασοκτζής να του λένε ότι είναι δεξιός. Δεν φταίτε εσείς. Δεν πήγατε αρκετά αριστερά. Άρα λέω λοιπόν ότι το 1924 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος αποφασίζει ότι η Μακεδονία και η Θράκη πρέπει να αποχωρήσουν από την Ελλάδα. Γιατί καταπατούνται από την Ελλάδα. Και το 1949, φανταστείτε πού. Στις Πρέσπες. Στις Πρέσπες. Εκεί πέρα αποφάσισαν ότι θα πρέπει η Μακεδονία επιτέλους να είναι ανεξάρτητη. Και εντελώς τυχαία το 2018 πήγαμε στις Πρέσπες. Του σκεφτήκα να πάμε στη Νέα Υόρκη, να πάμε Πρέσπες. Η Νέα Υόρκη, η Πρέσπες. Ποιο ξέρει τη Νέα Υόρκη. Είναι ο Πρέσπες, είναι διάσημο. Άρα πήγαν Πρέσπες. Είναι μια διεθνοποίηση. Από τριεθνές το κάναμε διεθνές. Άρα, άμα τα καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα, ακόμα και με χιούμορ, καταλαβαίνετε ότι έχω κοιτάξει οποιαδήποτε λεπτομέρεια που εσείς θεωρείτε ότι δεν το πρόσεξε. Άρα, φαντάζομαι ότι πιστεύετε ότι είναι οι Γερμανοί ή οι Αμερικανοί που τους ανάγκασαν να πάνε Πρέσπες. Ωραία. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 23, στο λέω για να ξέρεις και εσύ που πάμε. Το άρθρο 23 από την ενδιάμεση συμφωνία είναι αυτό που προβλέπει τι γίνεται όταν θέλουμε να την καταγγείλουμε. Άρα, πρώτον, οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν καν ότι η ενδιάμεση συμφωνία λειτουργεί ακόμα και τώρα, παρόλο που έχουν υπογράψει το προσύμφωνο. Διότι πρέπει να ακυρωθεί για να αντικαταστήσει την ενδιάμεση. Η ενδιάμεση συμφωνία από το 1995 ποτέ δεν δέχτηκε, δεν έχει υποστεί μια καταγγελία. Να ξέρετε ότι μπορούμε να την καταγγείλουμε, πολύ απλά, προβλέπεται, είναι το άρθρο 23, και μετά από 12 μήνες, εφόσον μια χώρα έχει πει στην άλλη ότι δεν το θέλω, ακυρώνεται η ενδιάμεση συμφωνία. Σας το λέω ότι θα είναι ένα θέμα στρατηγικό όσον αφορά τις επιλογές μας μετά, αφού τελειώσουμε την ακύρωση, θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε το άρθρο 11 της ενδιάμεσης συμφωνίας, που αφορά το θέμα του βέτο ή non-veto σε σχέση με το όνομα, ή αν δεν το θέλουμε και μπορούμε να ακυρώσουμε και την ενδιάμεση. Είναι εντελώς ελεύθερο το πλαίσιο. Άρα, έχετε τώρα, θα περάσω σε μερικού κάρτες, αλλά θα το κάνουμε γρήγορα. Σε αυτόν εδώ βλέπετε το Κόσοβο, το οποίο είναι μέσα στη Σερβία. Και έχει σχέση τώρα, θα δείτε, και έμεσα με τη Βόρεια Ήπειρο. Εμείς έχουμε τώρα υπογράψει, υποτίθεται, με τα Σκόπια, θεωρώντας ότι το λύσαμε το πρόβλημα. Πρώτον, στα Σκόπια έχουμε το 26% του πληθυσμού που είναι αλβανικό στοιχείο. Άρα η αλβανική γλώσσα είναι επίσημη. Προβλέπεται από το Σύνταγμα όταν ξεπερνάμε τα 20%. Στη Σερβία έχουμε το Κωσυφοπαίδιο, το οποίο βέβαια είναι παράνομο προς το παρόν, έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα επί του Πρακτέου, ανήκει στη Σερβία. Αυτό που βλέπετε με ροζ είναι οι Σέρβοι που είναι μέσα στο Κωσυφοπαίδιο. Άρα είναι μειονότητα μέσα στη μειονότητα. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και γιατί όλο το άλλο είναι αλβανικό. Στην πραγματικότητα η Σερβία πήρε το Κόσοβο από την Αλβανία. Έτσι έπρεπε να τους δώσουν κάτι, η Αλβανία πήρε τη Βόρεια Ήπειρο από την Ελλάδα. Και τι άφησαν στην Ελλάδα, άφησαν την εθνική μειονότητα. Στη Βόρεια Ήπειρο. Αλλά δυστυχώς είναι πολλοί από εσάς και θα το λέω κάθε φορά αυτό και ελπίζω να κάνουμε και μαζί διαλέξεις πιο ειδικές για τέτοια θέματα. Οι Έλληνες στη Βόρεια Ήπειρο είναι εθνική μειονότητα και όχι μειονότητα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν δικαίωμα να γιορτάζουν
τις εθνικές επιτήρους, χωρίς κανένα πρόβλημα, έχουν δικαίωμα να σηκώνω όσες σημαίες θέλουν ελληνικές, έχουν δικαίωμα να διδάσκονται και να μαθαίνουν ελληνικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, προσέξτε, και το λέω και στους βορειοπηρώτες, σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στη μειονεκτική ζώνη. Αυτό είναι αυτό που έχει αποδεχτεί, προσέξτε, επίσημα η Αλβανία, η οποία βέβαια δεν το εφαρμόζει και το περιορίζει στη μειονεκτική περιοχή. Αυτά που δεν σας φαίνονται λίγο παλιά, να ξέρετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο θέμα που έχουμε και με τα Σκόπια. Στα Σκόπια όμως, το αλβανικό στοιχείο είναι δυνατό. Όσοι από εσάς, που μας το έλεγε και ο φίλος μας προηγουμένως, όσοι από εσάς έχουν πάει στη Βόρεια Ήπειρο, έχουν την εντύπωση ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι εγκατελειμμένη. Δεν είναι εγκατελειμμένη επειδή είναι οι Έλληνες, είναι επειδή οι Αλβανοί αδιαφορούν αυτή την περιοχή. Δηλαδή η περιοχή που τους ενδιαφέρει ιστορικά είναι το Κόσοβο. Απλώς δεν θα ήθελαν, παίρνοντας το Κόσοβο πίσω, να δώσουν πίσω και την Βόρεια Ήπειρο στην Ελλάδα. Άρα η αντιμετώπιση που έχουν με τους βορειοπηρώτες είναι κάθετα και πολύ σκληρή για να μην δοθούν ιδέες. Βέβαια έχουν κάνει ένα λάθος στρατηγικό, είναι ότι όταν συμπεριφέρεστε με σκληρό τρόπο στους Έλληνες, ξυπνάτε. Όσο πιο μαλακός είναι, τόσο πιο πολύ στον καναπέ είναι. Όταν αρχίζουν τα προβλήματα, σου λένε τι κάνει. Άρα να ξέρετε ότι αυτό εδώ μας απασχολεί και αυτό που βλέπετε το μεγάλο ροζ, το πάνω μέρος και το πράσινο, είναι αυτό που θέλουν να ανταλλάξουν. Προσέξτε τώρα πώς σχετίζεται αυτό με τα Σκόπια. Περιοχή πράσινη Πρέσεβο, που έχουμε Αλβανούς εντός Σερβίας, ενώ έχουμε, αν θέλετε, Σέρβους εντός Κωσυφοπαίδου στο ροζ, θέλουν να το αλλάξουν γιατί οι Σέρβοι δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν τον πληθυσμό στο πράσινο. Και σου λέει, εφόσον δεν άλλαξε το ροζ, ας πάρουμε πίσω αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Το πρόβλημα ποιο είναι για εμάς και με τα Σκόπια. Είναι ότι άμα επεκταθεί το Κωσυφοπαίδιο, λόγω μεγάλης Αλβανίας, πιάνουν ακόμα καλύτερα τα Σκόπια από πάνω. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το σκεφτείτε, ξέρετε, τους Σέρβους όταν τους βάζανε εξορία στη Σερβία, σας στέλναν στα Σκόπια. Και να ξέρετε, στο πάνω μέρος των Σκοπίων έχουμε χωριά που είναι με πληθυσμό αποκλειστικό σερβικό, όχι σκοπιανό, σερβικό κανονικά. Με κανονική γλώσσα σερβική. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι στην περιοχή θα έχουμε ανακατάξεις. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Και σας το λέω λίγο πιο συνοπτικά. Γιατί μετά ξέρω ότι θα έχετε ερωτήσεις. Είναι, έχουμε την Ελλάδα, η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στο ΝΑΤΟ, έχει ΑΟΣ, έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο και από την άλλη πλευρά έχουμε μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Ευρωζώνη, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει θάλασσα. Και ρωτάω τώρα, αν εσείς την κοιτάζετε με στρατηγικό βλέμμα, θα σας το δείξω τώρα το στρατηγικό βλέμμα, νατοϊκό. Αφήνω αυτά τα πληθυσμιακά, αφήνω και τον Απόστολο Παύλο και πάμε εδώ. Δημήτρη, κάνε το τεστ που έκανα και στη Φιλαδέλφια, σημάδεψε τα Σκόπια με το δείτε. Εκεί. Όχι, γιατί μας εξηγούν ότι είναι πάρα πολύ στρατηγικό. Μην δείξω. Μην τρέμεις όμως. Μην κάνεις χάθος και πας στην Αλβανία ή στο Μαυροβούνιο. Και προσπαθώ να σας πω το εξής, εσείς που ζείτε εδώ. Άρα έχετε την Ελλάδα και την Αμερική σαν πλαίσιο. Όπως το βλέπετε, το νατοϊκό είναι φτιαγμένο για να έχει κέντρο τον Ατλαντικό και γι' αυτό βέβαια η Ισλανδία είναι από το 49 στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό βέβαια και η Νορβηγία είναι από το 49 στο ΝΑΤΟ. Αν παίζει η Δανία είναι ο λόγος Γρυλανδίας, γιατί υπάγεται και βλέπετε λοιπόν τι έχουν κάνει. Έχουν πάρει με την Αμερική και τον Καναδά όλες τις ακτές του Ατλαντικού. Από την άλλη πλευρά, εκτός από την Ιρλανδία, έχουν πάρει όλες τις ακτές και ξαφνικά. Ενώ έχουν πάρει βέβαια και τις ακτές που αφορούν τη Μεσόγειο, μας εξηγούν ότι έχει τεράστιο στρατηγικό ενδιαφέρον να βρεθούν στα Σκόπια. Δείξτε το καλά, είναι τεράστιο στρατηγικό ενδιαφέρον. Και λες, τεράστιο στρατηγικό ενδιαφέρον για ποιον? Γιατί από ό,τι φαίνεται, η πρώην Ιουγκοσλαβία είναι εντελώς περικυκλωμένη, νατοϊκά, και
η Ελβετία και η Αυστρία, και αυτές είναι διεκδικημένες, όσο αφορά την Ιρλανδία, θα το δούμε με το Brexit πώς θα πάει και το άλλο θέμα. Και προσπαθώ να σας πω, να ξέρετε ότι τα Σκόπια δεν έχουν ανοίξει κανένα κεφάλαιο, αυτό που είπαμε, από τα 35, η Σερβία, που μερικοί από εσάς θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο φιλική με τη Σερβία, στην πραγματικότητα έχουν ανοίξει 12 κεφάλαια και έχουν κλείσει 2, και το Μαυροβούνιο έχουν ανοίξει 30 κεφάλαια και έχουν κλείσει 3 ήδη. Άρα το πιο πιθανό, το Μαυροβούνιο θα είναι η επόμενη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εντάχθηκε η Σλοβενία το 2004 και η Κροατία το 2013. Αυτό σημαίνει τι. Ποιος από εσάς θα έβαζε κάτι το σημαντικό στην περιοχή και πηγαίνω σε ένα νατοϊκό. Να δούμε αν ακολουθείς εσύ. Σας αφήνω το ειδικό σήμερα και λοιπόν. Άρα φανταστείτε το ευρωπαϊκό σκέλος και κοιτάξτε ας πούμε ποια είναι τα σημαντικά σημεία, κοιτάξτε λίγο τα κυκλάκια. Και ρωτάω, αν παρατηρήσετε εκτός από την περιοχή Benelux, Γερμανία, Γαλλία, τα κυκλάκια, όπως έχουμε και στην Πολωνία, συχνά προσπαθούν να πιάσουν θάλασσα. Για λόγους που μπορεί να φανταστείτε. Να ξέρετε ότι η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ από το 2009, είμαστε το 2018 και δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα εκεί. Μεγάλες εμβέλειες. Αλλά μας εξηγούν στην Ελλάδα ότι σίγουρα θα το κάνουν στα Σκόπια. Για ποιο λόγο να το κάνουν στα Σκόπια και να μην το κάνουν στην Αλβανία που είναι ήδη μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα, στα Σκόπια, να ξέρετε, αυτό που θέλουν είναι να μην υπάρχει επιρροή της Ρωσίας. Συνοψίζω λέγοντας το εξής. Πολλοί από εσάς θεωρούν ότι δεχόμαστε πιέσεις, ενώ μας το είπε πολύ ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ότι δεν δεχτήκαμε καμία πίεση και ήταν πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις λόγω συνάφεια σε ιδεολογικό επίπεδο με τον κύριο Ζάιφ. Ωραία. Άρα, το ερώτημα είναι, οι άλλοι ενδιαφέρονται, ναι ή όχι. Αυτό που είδαμε τώρα πηγαίνοντας στη Ουάσιγκτον, μιλάνοντας επαφές με γερουσιαστές και με congressmen, στην πραγματικότητα καταλάβαμε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πιο πολύ η χώρα ως έδαφος, παρά το θέμα της ονομασίας. Άρα, επί του πρακτέου, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε κι εμείς. Και τους εξηγήσαμε ανάποδα, ότι όταν θα ακυρώσουμε το προσύμφωνο, δεν ακυρώνουμε την υποψηφιότητα των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς λέμε όχι με αυτό το όνομα. Άρα είναι απλώς ένα θέμα σεβασμού της ιστορίας, του ελληνισμού και λέμε απλώς κατά τα άλλα, ο ελληνισμός, η Ελλάδα, σε κρατικό επίπεδο, δεν έχει κανένα πρόβλημα ειδικό με τα Σκόπια, αλλά μην θεωρείτε ότι εμείς δεν τους θέλουμε. Απλώς δεν τους θέλουμε όπως θα. Αυτό ήθελα να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, για να καταλαβαίνετε ότι πάει καλά ο αγώνας και πάει καλά με τον εξής τρόπο. Τα κόμματα αλλάζουν. Αλλά θα σας πω δύο-τρία πράγματα για τα κόμματα. Υπάρχουν οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε μήπως είναι οξύμορο, όχι, θα δείτε που το πάω. Αλλά έχουμε τους φανατικούς που δεν είναι σοβαροί γιατί είναι φανατικοί, αυτοί ασχολούνται με τις ομάδες. Και έχουμε τους σοβαρούς, τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τους παίχτες. Δεν πληρώνει την ομάδα, τους παίχτες πληρώνει. Άρα οι παίχτες μετακινούνται για αυτούς που θεωρούν ότι η ομάδα του ή θάνατος, έχουμε μερικούς έτσι, να ξέρετε ότι οι παίχτες πηγαίνουν και αλλάζουν ομάδα. Άρα οι γυναίκες είναι πιο σοβαρές στο ποδόσφαιρο, γιατί όταν αγαπούν έναν παίκτη, τον αγαπούν συνεχόμενο. Όπου και να πηγαίνει. Ενώ εμείς είμαστε λιγότερο σοβαροί, άμα άλλαξε η ομάδα, δεν προδότης. Για τους προπονητές είναι ακόμα πιο ασθενή. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς οι στρατηγικοί κοιτάζουμε μόνο τους προπονητές. Δεν ασχολούμαστε με τις ομάδες, ούτε με τους παίκτες. Το ερώτημα είναι πώς παίζουμε τώρα εδώ. Αυτό που γίνεται είναι ότι τα κόμματα τώρα έχουν αντιληφθεί ότι όπως και να το κάνουν, 80% του πληθυσμού της Ελλάδας να είναι εναντίον του προσυμφώνου είναι ψηφοφόροι. Και επειδή έχουμε εκλογές το 19, θέλετε δεν θέλετε, άμα δεν θέλετε καθόλου πρέπει να πεθάνετε πριν.
Άρα οι εκλογές που έχουμε, σε τρία επίπεδα θα έχουμε εκλογές, αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε θέση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι αυτοί που είναι δήμαρχοι προς τη Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία, ήδη από τώρα, επειδή έχουν αρχίσει την εκλογική σου καμπάνια, εξηγούν προς σύμφωνο όχι και μετά μας στέλνουν το πρόγραμμά τους. Φαντάζομαι ότι είναι εντελώς στοιχεία. Σας υπενθυμίζω ότι τον Ιανουάριο δεν θα το είχαν κάνει. Άρα, η πίεση του λαού. Αυτό. Άρα, κάνετε ένα τεστ τώρα για όσοι πιστεύουν ότι δεν ήμασταν πολλοί. Αυτό είναι στο Σύνταγμα. Αυτό είναι στο Σύνταγμα. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Άρα, δεν πειράζει αν δεν ξέρετε να μετράτε ανά δεκάδες χιλιάδες ατόμων. Σημασία είναι ότι ήμασταν αρκετοί για να μας λένε ότι είμαστε λίγοι. Να ξέρετε ότι αν ήμασταν πραγματικά 5 ή 4 χιλιάδες, δεν θα τους συζητούσαμε, θα μας έλεγαν τον αριθμό. Ενώ εδώ, όταν, ξέρετε, μου αρέσουν αυτά όπως είναι με την Κωνσταντινούπολη, που με ρωτάτε σαν αμέσω ένα, θα την πάρω την Κωνσταντινούπολη, όνειμα, δεν μπορεί να την πάρω, αφού είναι 12, 15, 18, μπορεί και 20 εκατομμύρια. Και έτσι, παιδί μου, άμα δεν τις έχεις κάνει να μετράσεις τους ανθρώπους, τι να πάρεις εσύ. Να μην είσαι τόσο χαμηλό επίπεδο. Πώς θα σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις. Εδώ λοιπόν αυτό είναι το παράδειγμα ότι ο λαός, εσείς, εμείς, πιο πολύ βέβαια και η Παμακεδονική που βοήθησε σε υψηλό επίπεδο σε όλα αυτά που έγιναν και στην Ελλάδα, είναι εμείς που αλλάξαμε την ροή. Θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν και χωρίς την τεχνολογία. Άρα, όσοι από εσάς δεν πιστεύω, θα σας πω κάτι που είναι πολύ απλό. Θυμάστε, άρχισαμε με τους σχεσμένους. Είναι μερικοί που δεν ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, θα σου λέει δεν θα έχει κόσμο. Άρα μετά οι καημένοι κοιτούσαν, κοιτάζαν την ΕΡΤ και βλέπαν ντοκιμαντέρ για ζώα. Και λέει λοιπόν, όλο η γυναίκα του βλέπεις, δεν πήγα. Γιατί η ΕΡΤ τώρα είναι η πράγμα σε λάθος. Αυτό σημαίνει τι. Πρώτον, να ξέρετε ότι είναι μερικοί, εφόσον τέλειωσε το συλλαγείο στη Θεσσαλονίκη, αμέσως είπαν, θα κάνετε άλλο. Για να πάνε και αυτοί. Και σου λέει, παιδιά, να μην γίνει και χωρίς εμένα. Άρα να ξέρετε, στο συλλαγείο της Θεσσαλονίκης ήρθαν πολλοί Θεσσαλονικοί για τη Μακεδονία, που δεν είχαν πάει στο άλλο. Βέβαια, οι Αθηναίοι ούτε αυτοί το κατάλαβαν, αλλά σου λέει, είχαμε από τους άλλους που ήρθαν, οι Αθηναίοι περίμεναν τρίτο συλλαγείο για να πάνε στο επόμενο, γιατί δεν ήταν ενημερωμένοι ότι πρέπει να πάνε σε αυτό. Στο συλλαγείο της Θεσσαλονίκης, εγώ είδα πάρα πολλούς ανθρώπους της περιοχής. Και στο συλλαγητήριο της Αθήνας είδα πάρα πολλούς ανθρώπους της περιοχής της Πάνου. Όταν μας εξηγούν ότι δεν ήμασταν πολλοί, γιατί κανονικά θα πρέπει να ήμασταν 11 εκατομμύρια. Όχι, έχουν κάτι επιχειρήματα, δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, δεν σκληρώνονται, το κάνουν τζάμπα. Λέει, άμα οι Έλληνες είναι εναντίον, πρέπει να είναι 11 εκατομμύρια. Άμα είναι μόνο 1 εκατομμύριο, τα 10 εκατομμύρια συμφωνούν με εμάς. Δεν το είχατε σκεφτεί αυτό. Κανονικά αυτοί που ήταν οργανωτές στο συνέδριο, θα πρέπει να το είχα σκεφτεί και να μην το οργανώσουν. Σου λένε παιδιά, μάξιμο τι θα κάνουμε, 1 εκατομμύριο. Και οι 10 που δεν θα έρθουν θα είναι Σιριζέοι. Άρα τώρα που θέλω να σας πω, γιατί μπορεί να είστε και εσείς Σιριζέοι, μην ανησυχείτε, γιατρεύετε αυτό το θέμα. Είναι πολλοί από εσάς που ψήφισαν λέγοντας ότι ρε παιδί μου, είδα τον μπλε, δεν μ' άρεσε. Είδα τον πράσινο, δεν μ' άρεσε, θα πάω στο ροζ. Εντάξει, δεν πειράζει. Και ξαναπήγατε κιόλας και στο ροζ. Και αυτό δεν πειράζει. Και κάνατε και δημοψήφισμα. Και αυτό δεν πειράζει. Αλλά μετά καταλάβατε, ρε παιδιά, τα παιδιά δεν ήρθαν για τον ίδιο λόγο που μας έλεγαν. Αλλά να ξέρετε τώρα στα συλλαλητήρια, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ψηφίσει την κυβέρνηση. Προσέξτε, όχι κάνει τη συγκυβέρνηση, την κυβέρνηση. Και λένε παιδιά, εγώ δεν το έκανα για αυτόν τον λόγο. Δεν μας είχαν πει ότι θα κάνουν αυτό με τη Μακεδονία. Το άλλο που θέλω να είμαστε ξεκάθαροι, αν πίστευαν πραγματικά ότι μπορούν να πετύχουν, θα το είχαν κάνει στο πρώτο έτος.
Αυτό μου θυμίζει μια τεχνική που έχει η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Α, σας ξάφνιασα. Όταν κάνουν παραβιάσεις, οι Τούρκοι τις κάνουν λόγω θεματικής αυτοκρατορίας πάντοτε προς τα πίσω. Δηλαδή μπαίνουν πολύ διακριτικά, κανονικά, επίσημα και την ώρα που βγαίνουν, εδώ κόβουν το δικό μας ένα αεροπόρο. Άρα εμείς τρέχουμε πάντοτε πίσω τους. Μερικές φορές, επειδή είμαστε και του ελληνισμού, ξέρουμε από στρατηγική, νευριάζουμε. Εδώ σου λέει εδώ, εγώ να έχω ετοιμότητα, readiness, τουλάχιστον ακόμα να κάνω κάτι. Αλλά τι κάνουμε, πηγαίνουμε εκεί που θα βγουν. Αυτό δεν σας το λέω στις τηλεοράσεις, αλλά να το ξέρετε, αυτό κάνουμε. Αλλιώς δεν τους προλαβαίνεις εφόσον φεύγουν. Μπαίνουν μέσα φεύγοντας. Άρα εμείς τι κάνουμε, τους περιμένουμε στην έξοδο. Άρα, αν σκεφτείτε ότι κάνουμε εμπλοκή στην έξοδο την ώρα που φεύγουν ενώ έχουν μπει, λες αυτό πρέπει να το σκεφτείς αυτό. Δηλαδή, θεατρικό, είσοδο, χωρικό, έχει τα πάντα εδώ. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο που έγινε. Προσπάθησαν να μας αλλάξουν τη Μακεδονία φεύγοντας. Θα φύγουν. Αλλά χωρίς τη Μακεδονία. Γιατί αυτή θα την κρατήσουν.